Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό σκορπιπέρο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήριες και αν του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπνα στεναχώρια, να περάσουμε την πάνω κάτω από τους μεραχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία τόφια, μία κρυστάλλινη ζουμουσάδα. Έχω πίσω από την κοσόλα, κυρίες και κύριοι, το όρος Αραράτ της ηχοληψίας. Το Χρήστο και ο Σιγάλος όρισες και σήμερα, Λεβέντη μου. Λεβέντη μου, φίλε, δεν είναι δεκαετία 80. Ε, δεν είναι έκφραση. Δεν έχει 80 απόλυτη. Λεβεντιά μου, επίσης. Λεβέντη, Δερβίση και τέτοια διάφορα άλλα. Είναι και σήμερα πίσω από την κοσόλα. Αυτός, αν ανοίξει τα κουμπιά, θα ακουστούμε. Αν δεν ανοίξει, θα πάρουμε τα μπίπι μας και θα ακουγόμαστε μόνο μέσα στο κουτί. Εδώ. Πουθενά δηλαδή. Πάρα πολύ χρήσιμο, θα έλεγα. Το έργο σου. Δερβίση, για σένα μιλάω. Άμα θέλεις δηλαδή, αν δεν θέλεις. Καλημέρα, πουλάκι μου. Ελάτε, κοπιάστε την παρέα μας. Υπάρχει σήμερα δευτερίλα στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι όμως. Δεν είναι μετά από την αργία του τριημέρου, μετά από την αργία χθες Αγίου Πνεύματος. Επανήλθαμε, Δημήτρη που λένε και στα χωριά μας, και θα κοιτάξουμε και σήμερα να φτιάξουμε το κέφι, οποιανού το κέφι είναι χαλασμένο, να σας μεταφέρουμε τελευταία νέα, μεταγραφικά και όχι μόνο, να ασχοληθούμε να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, να δώσουμε και σήμερα υπέροχα δώρα, καθότι σήμερα κληρώνουμε, σήμερις, κληρώνουμε τα γυαλιά από το πάρτι μας, γιατί δεν εμφανίστηκε ποτέ το νούμερο 91, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες. Άρα σήμερα κληρώνουμε γυαλί αξίας 150 ευρώ από το Οπτικά Μανολόπουλος. Γυαλάρες. Γυαλάρες. Δεν εμφανίστηκε ποτέ ο τυχερός μας. Και πέρα από τα γυαλιά κληρώνουμε και 5 καταπληκτικά, συλλεκτικά μπλουζάκια από αυτά που τύπωσε ο Κωνσταντίνος Γιαννάκης για το πάρτι μας, που γράφει πίσω 20 χρόνια αθλητήρι από την υπέροχη βραδιά μας, που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα γλυκύτατα λόγια που είπατε και για τα σχόλια μετά από το πάρτι, τον απόϊχο που λέμε, τα απόνερα, όλους σας για το πώς περάσατε, για το πώς ανταμώσατε μεταξύ σας παλιοί και καινούργοι, και μας έδωσε και μας δίνει τεράστια χαρά αυτό. Άρα σήμερα 5 συλλεκτικά μπλουζάκια που γράφουν ζουμουσού μπροστά, ζούμε μεγάλες στιγμές, που είναι το μότο, το γαμότο της εκπομπής, που είναι το σιλόγκαν, ναι, γίτσες φίλε. Γι' αυτό βάζουν τζάμι μεταξύ του ηχολήπτου και του παραγωγού. Μη γελάς, γιατί μπορεί να με πάρουν τα σκάγια, να έρχομαι πρωί-πρωί ο άνθρωπος, να κάνει ένα ατσα! Και να γεμίζουν τα γυαλιά μπροστά, γυαλοκαθαριστήρας για γυαλί δεν υπάρχει ακόμα. Φαντάζεσαι, μικροί γυαλοκαθαριστές να βγαίνουν από πάνω και να καθαρίζουν τα γυαλιά μου. Επάνω στους καφέδες μου, έχω τον καφέ μπροστά, έχω το φραπεδάκι μου, φίλε. Καλό δεν θα είναι να το βγει ασάλιωτο. Ε? Και το τραγούδι λέει σάλα σάλα μες στη σάλα, όχι σάλια σάλια μες στη σάλα. Τα βλέπω τα σκάγια εδώ στο τζάμι, να ξέρεις. Αγόρι μου, αγόρι μου, λεβεντιά μου. Ανοίξαμε, ανοίξαμε το μαραφέτη, ανοίξαμε το προσωποβιβλίο, το μαποτεύτερο, ανοίξαμε το Facebook. Εδώ είμαστε. Γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και μπαίνετε και στην παρέα μας διαδικτυακά. Διαδικτυακά που από σήμερα ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Τον ταμπλούχο λέγεται το, γιατί κάποιοι, όχι κάποιοι, οι περισσότεροι κάτω δεν τολμούν καν να πούν την κουβέντα. Δεν τολμούν καν να πούν ούτε τη λέξη δηλαδή. Τον ταμπλούχος. Τόσο πολύ πόνο. So much pain, ρε μπίμπιδες. Ε? Τόσο, πόσο πόνεσαι ρε φίλε. Πόσο πολύ. Ούτε καν την κουβέντα να πούν. Πείτε τώρα σκερβελέδες. Πείτε τώρα παλιοχαρακτήρες. Ο ταμπλούχος πάω και δεν το λέτε. Θα σας πέσει μήτρα. Γιατί δεν το λέτε. Ο ταμπλούχος πάω. Πείτε το. Ξεκινούν λοιπόν μέσω διαδικτύου τα διαρχείας για τους παλαιούς κατόχους, οι οποίοι ήταν πιστοί και πέρσι, θα είναι και φέτος. Όπως ξέρετε, έχετε ακούσει, διαβάσει, πληροφορηθεί, στις 22.000 φέτος θα μπει ο κόφτης για να παραμείνουν και τα υπόλοιπα για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να πάρουν διαρχείας ή θέλουν να έρθουν από την επαρχία ή θέλουν να έρθουν από το εξωτερικό ή θέλουν να δουν συγκεκριμένα παιχνίδια. Βέβαια, πολλές φορές πέρσι ο κόσμος το μετάνιωσε, γιατί ήθελε, ειδικά στα μάτς, τα κρίσιμα, ειδικά στα μάτς τα μεγάλα,
να βρει εισιτήριο και γινόταν τσαλεπούς ο θάνατος και πολλοίς κόσμος. Μιλάω πάντα για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα και λένε εντάξει, μα άστο μωρέ, εντάξει, άστο και οκ. Okay. Δεν μιλάω για αυτούς που δεν μπορούν. Για αυτούς που δεν μπορούν και φέτος οι πληροφορίες λένε απόλυτα διασφαλισμένο, απόλυτα διασταυρωμένο ότι θα δοθούν εισιτήρια και σε ανέργους και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέματα οικονομικά. Δεν τους ξεχνάει η ΠΑΕ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να σκέφτεται και τις πιο αδύναμες τάξεις, τα πιο αδύναμα στρώματα, γιατί έτσι κι αλλιώς η μεγάλη μάζα των παδών του ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε να πούμε βιομήχανη, ούτε τίποτα τύποι μεγαλωμένοι στα βελούδα, στα χαβιάρια και στις βίλες, αλλά προέρχεται από μεσαίες και ίσως και κατώτερες τάξεις, οικονομικά πάντα μιλάω, διότι αυτός είναι ο λαός. Άνθρωποι που δεν τους περισσεύουν, άνθρωποι που θα πάρουν το διαρκείας και θα στερήσουν κάτι άλλο από την οικογένειά τους ή από την καθημερινότητά τους ή οτιδήποτε. Και έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά να σας διηγηθούμε. Εμείς να πούμε ότι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης δίνει την ευκαιρία σε εσάς με κλιματιστικά Boss καταπληκτικά αυτό το διάστημα. Κάντε τη βόλτα σας, ενημερωθείτε, μπείτε μέσα, λέτε ζουμουσού, λέτε είμαι τσατσαρόσκυλο, ήρθα γιατί ο τρελός το πρωί διαλαλεί ότι είσαι το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών, ζητάτε τον Παμπουκίδη και ο Μάκης θα κοιτάξει να σας κάνει τις εξαιρετικές τιμές ό,τι καλύτερο μπορεί. Να πω ότι με όποιον καταψύκτη αγοράσετε αυτό το διάστημα, ψυγειοκαταψύκτη, έχετε και μπύρες αλφα δώρο. Μπύρες αλφα δώρο, έτσι σαν ένα μικρό, ας το πούμε έτσι, μπόνους, σαν ένα μικρό δωράκι. Εκεί θα βρείτε λοιπόν όλα όσα θέλετε, όλα όσα αγαπάτε. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης με τα Boss Perfect κλίμα, υπέροχα και συγκλονιστικά. Υπέροχα και συγκλονιστικά. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη το τρώτε στα ιχθυοπολία Αιγαίων στο Δικητήριο, 214.000 με το 2310 μπροστά πάντα, ωραιόκαστρο 695666, σας το καθαρίζουν από λέπια, από εντόστια, έρχεται άμα θέλετε και ψημένο, έτοιμο, υπέροχα πράγματα, η οικογένεια Ιωνίδη έχει φτιάξει δυο στολίδια και όποιος πήρε από εκεί ψάρι κατάλαβε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι φρέσκο και εκλεκτό. Όσο για ζαχαροπλαστεία, Νικολαίδης με το νούμερο ένα παγωτό στην πόλη, και τυραμισού γεύση και βυσσινοσοκολάτα και καϊμάκια γριοκέρασο και νάνα μέλια και νουαζέτα και λίλα πάουζε και να γλύφετε τα δάχτυλά σας, υπέροχα πράγματα. Και φυσικά όταν μιλάμε για το νούμερο ένα σχολείο στην πόλη, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900, αν το παιδάκι σας είναι Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, ενημερωθείτε για τα προπαρασκευαστικά τμήματα, να εγγραφεί, να μάθει τη γλώσσα και να μπει σε ένα σχολείο υποδειγματικό, σε ένα σχολείο πρότυπο, σε ένα σχολείο που το παιδί σας θα πάρει ακριβώς αυτά που πρέπει, τα εφόδια για να έχει μια εξασφαλισμένη σταδιοδρομία στη ζωή του και σαν άνθρωπος. Αυτό με ενδιαφέρει πρώτα και το λέω, γιατί ξέρω ότι βγήκα από αυτό το σχολείο και ξέρω ότι είναι ένα σχολείο που δίνει αρχές, που σου βάζει πολύ δυνατές βάσεις για ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου μετά, αλλά και εκπαιδευτικά. Εδώ είμαστε. Το νέο, το φρέσκο νέο είναι ότι οριστική συμφωνία υπάρχει με τον Ισμαήλ Σίλβα, το χαφ που έρχεται για να ενσωματωθεί και να πάρει και ρόλο σημαντικό όπως φαίνεται στην ομάδα, ο 24χρονος από την Γκρόζνη, που όλες οι πληροφορίες μιλούν για έναν παίκτη τεχνίτη, βραζιλιάνος και να μην ξέρει μπάλα, πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Πρώτα με το που γεννιέται το μωρό στη Βραζιλία, πριν κόψει τον ομφάλιο λόρο, στον μεευτήρα που πάει να κόψει το λουρί, κάνει μια κλειστή τρίπλα και μια ραμπόνα, κάνει και ένα τριγωνάκι, κάνει και μια, να πούμε, αυτή, μια σακουλίτσα κάτω από τα πόδια, ο μικρός, και μετά βυζένει το γάλα της μάνας. Άρα λοιπόν, έρχεται ένας παίκτης ο οποίος λέγεται ότι είναι περισσότερο οκτάρι παρά εξάρι. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι παίκτες που θέλει σαν αμυντικά χαφ ο Ρασβάν, ο σπουδαίος προπονητής,
ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ βάσει αποτελεσμάτων. Το ξαναλέω γιατί κάποιοι ξυνίζουν. Αυτός που πήρε δύο συνεχόμενα double μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λυπάμαι αν στεναχωρώ κάποιους. Αλλά δεν είναι δικό μου από κύμα φαντασίας. Είναι η πραγματικότητα. Και είναι ωραίο να περιγράφουμε την πραγματικότητα. Αρέσει δεν αρέσει. Όπως λοιπόν θέλει ο Ρασβάν, αφού θέλει ένα ΠΑΟΚ επιθετικό, ένα ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή, δεν ωρέγεται παίκτες που είναι αναχαιτιστές, δεν θέλει παίκτες οι οποίοι καταστρέφουν το παιχνίδι, θέλει παίκτες οι οποίοι είναι αμυντικά χαφ, να ρίξουν καμιά κλωτσιά, να κόψουν βεβαίως, αυτός είναι ο ρόλος τους, γι' αυτό λέγεται κόφτης ο παίκτης, αλλά να έχουν και την κάθετη πάσα, να έχουν στο μυαλό τους το πώς θα σουτάρουν, θα σκοράρουν, να έχουν στο μυαλό τους το πώς θα δημιουργήσουν. Γι' αυτό λοιπόν οι παίκτες που θέλει εκεί στον άξονα δεν είναι τύπου Κάτσε ας πούμε, αλλά είναι τύπου Μαουρίσιο. Γι' αυτό θέλει παίκτες που μπορούν να ομορφύνουν το παιχνίδι, να δημιουργήσουν, να έχουν στο μυαλό τους το πώς θα πασάρουν, το πώς θα σκοράρουν. Και μας αρέσει αυτό. Έρχεται λοιπόν ο Ισμαήλ Σίλβα και γι' αυτόν ισχύει φυσικά το ματάκι χορταράκι. Εννοείται πως θα τον δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτό το οποίο είναι μόνιμη εποδός όταν κάνουμε κουβέντες για μεταγραφικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το μότο, εκεί καταλήγουμε ότι θα τον δούμε ό,τι και να μου πούν, ό,τι και να μας πούν. Θυμίζουμε ότι έχουμε ακούσει διθυράμβους για παίκτες, αλλά στο τέλος άλλα πράγματα είδαμε. Ή επίσης ήρθαν παίκτες χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς τζουμ ταρατατζουμ και είναι αναπόσπαστα μέλη αυτής της ομάδας, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Π.χ. λέω έναν τώρα που μου έρχεται, ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο για τον οποίο κανένας δεν πανηγύρισε. Ίσα-ίσα είχαμε πάρα πολύ γκρίνια, παράδειγμα λέω. Ή όταν ήρθε ο Μάτος, καλά 32 χρονών, 30 χρονών, από ομάδα που διαλύεται και δεν είχε που αλλού να πάει, σε εμάς βρήκε και αν ήταν τόσο καλός, δηλαδή μην έχουμε τόσο χαμηλή αυτοεκτίμηση ρε παιδιά. Τι πάει να πει σε εμάς ήρθε. Εντάξει, χαίρομαι το πρωτάθλημα, δεν είναι αυτό το οποίο ονειρεύεται κανένας, αλλά αυτή η ομάδα πλέον και έτσι όπως είναι με Ιβάν Σαββίδη, φυσικά και θέλει να έρθει σε εμάς. Περιμένουμε λοιπόν και τις επόμενες κινήσεις που λογικά θα είναι το εξτρέμ και εκεί θα πέσουν πολλά χρήματα όπως λέγεται. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αν αποκτηθεί και άλλο ένα χαφ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα ξαναγυρίσουμε στα του Πανθεσσαλονίκιου. Προχθές ήταν η μέρα του πατέρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν ένα ή περισσότερα παιδιά. Ειδικά σε αυτούς που έχουν και τρία και τέσσερα. Βροχή και διάφοροι άλλοι φίλοι μας. Ξέρετε ότι όταν δω κάτι ωραίο στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το διαβάσω και δεν έχει σημασία από ποιον προέρχεται, ποιος το έχει γράψει. Φυσικά και λέμε την πηγή. Είναι ο Χρήστος Κιούσης. Είναι το ένα από τα παιδιά της Αρβίλας, του Ράδιο Αρβίλα, της παρέας του Κανάκη. Και έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, το οποίο θέλω να σας το διαβάσω. Μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το διαβάσουμε τώρα, λέγοντας χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, και τους κανονικούς πατεράδες και τους πατεράδες από το φωνάζουν μπαμπά, γιατί όλοι γιορτάζουν και αυτοί οι μπαμπάδες. Θέλω από κάτω να βάλεις ένα τραγούδι που έχει τραγουδηθεί ο πατέρας από τα λίγα τραγούδια, γιατί συνήθως η μάνα είναι που τραγουδιέται, εννοείται, γιατί αυτή είναι η αρχή όλων. Ο Ζαφύρης έχει τραγουδήσει συγκλονιστικά εδώ. Και όπως μου έχει εξομολογηθεί και κατηδίαν και στο στούντιο, έμπαινα, έβγαινα κοτσαρί και δεν μπορούσα από το κλάμα. Και αν ακούσετε και προσέξετε, θα δείτε ότι πραγματικά είναι πολύ συγκινημένος. Άστο να παίξει δύο γραμμές και μετά να μπω να διαβάσω το κείμενο, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν πολλά ρητά για τον πατέρα. Δεν υπάρχουν πολλά τραγούδια για τον πατέρα. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Χρειάζεται απλά να υπάρχει ο πατέρας. Συνήθως δεν αποφασίζεις εσύ για το πότε θα κάνεις παιδί. Δεν χτυπάει μέσα σου ένα βιολογικό ρολόι. Σου το ανακοινώνουν μία μέρα ότι είναι στο δρόμο. Άλλοτε είσαι ανυποψίαστος, άλλοτε έχεις ήδη περιμένει σε μια άχαρη αίθουσα αναμονής ενός κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όταν έρχεται πετάς από τη χαρά σου
ή χέζεσαι από το φόβο σου ή και τα δυο μαζί. Το πρωτοκρατάς και βαράνε στο μυαλό σου δεκάδες σιρήνες. Είμαι υπεύθυνος. Είμαι υπεύθυνος. Όσο τρέχουν τα ορμονικά, τα συναισθηματικά, εσύ πρέπει να σηκώσεις τύχη προστασίας να ασχοληθείς με τα πρακτικά. Πρέπει να φροντίσεις να κάνεις τη γη να γυρνάει για να ζουν επάνω με ασφάλεια. Αν χρειαστεί να δουλέψεις διπλά, θα δουλέψεις διπλά. Αν χρειαστεί τριπλά, θα δουλέψεις τριπλά. Στην αρχή είσαι λίγο διακοσμητικός. Η φύση επιβάλλει άλλη σχέση εξάρτησης. Η δική σας σχέση πρέπει να χτιστεί μέρα-μέρα. Πρέπει να τη χτίσεις. Θα οδηγήσεις, θα αγοράσεις, θα μεταφέρεις, θα συναρμολογήσεις, θα βάψεις, θα διαπραγματευτείς, θα συμφωνήσεις, θα προβλέψεις, πάντα με το βαθύ φόβο μην αποτύχεις. Δεν θα ξυπνήσεις για να θυλάσεις, θα μπερδευτεί ο ύπνος σου από την ανησυχία, θα ξυπνάς και θα βάζεις το δάχτυλο κάτω από τη μύτη για να βεβαιωθείς ότι αναπνέει, θα είσαι αστείος. Θα είσαι ακόμα πιο αστείος όταν προσπαθήσεις να το ταΐσεις ή να το αλλάξεις σαν άτσαλος Γκιούλιβερ σε ειδική αποστολή. Θα κάνεις ψεύτικες φωνές σε παιδικά τραγουδάκια, ανανουρίσματα, γιατί η κανονική σου φωνή δεν το κοιμίζει το παιδί. Θα πάρεις εσωτερικούς όρκους ανίποτους. Θα είμαι καλύτερος από όλους τους άλλους. Θα είμαι καλύτερος από τον δικό μου. Δεν θα χάνω την ψυχραιμία μου. Δεν θα υψώσω τον τόνο της φωνής μου. Δεν θα τρομάξω ποτέ το παιδί και φυσικά δεν θα σηκώσω ποτέ το χέρι. Θα κατεβάσεις τα σκουπίδια, θα υποδέχεσαι τους λογαριασμούς, θα ψάχνεις νύχτα εφημερεύοντα φαρμακεία, θα οδηγήσεις προς το γιατρό σαραλίστας που μεταφέρει τα τελευταία αυγά του κόσμου. Θα αποτύχεις σχεδόν σε όλα. Θα ακούς να λένε πες κάτι, εσένα πρέπει να σε ακούει, εσένα πρέπει να σε φοβάται. Θα ακούς να εκτοξεύονται στον αέρα κουβέντες ακατανόητες. Θα τα πω όλα στον πατέρα σου, αν το μάθει ο πατέρα σου, αλίμονό σου. Όλος ο περίγυρος θα σου αποδώσει το ρόλο του φόβητρου, του μπαμπούλα. Και να μην ήσουν έτσι, έχεις το know-how, έτσι μεγάλωσες κι εσύ. Και να μην ήθελες να καταντήσεις αυτό, όλοι οι άλλοι το χρειάζονται για ασφάλεια, για προστασία. Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Ο έρημος φόβος είσαι εσύ. Όλες σου οι προθέσεις να διαφέρεις πέφτουν στο κοινό. Την πρώτη μέρα στο σχολείο θα αγριοκοιτάξεις διακριτικά τη δασκάλα. Το νου σου, στον εμπιστεύομαι. Αν πάθει κάτι, θα σε κυνηγήσω σαν άλλος Liam Neeson στο Taken. Στις σχολικές γιορτές θα γίνεις εικονολήπτης φωτογράφος. Στο σπίτι θα ψιλομάθεις και μοντάζ. Πρέπει η σχολική γιορτή να είναι έτοιμη για να τη δείξει σε όλους. Το ψιλοακατάληπτο ποίημα θα είναι υπέρτατη μορφή τέχνης. Στις φωτογραφίες δεν θα είσαι ποτέ εκεί εσύ, αφού εσύ ήσουν ο φωτογράφος. Επιμένεις να μην μείνει ποτέ μόνο με τη γιαγιά. Κάτι σε τρομάζει στην προοπτική να μείνεις εκεί. Συμβαίνει όμως τα ξημερώματα, χτυπάει το τηλέφωνο. Έχει πάθει οτίτιδα και έχει πλαντάξει το κλάμα. Παίρνεις το ακουστικό στα χέρια σου, αγάπη μου, μπαμπά, έλα. Σε δευτερόλεπτα είσαι στο αυτοκίνητο. Θα οδηγήσεις σε 2 ώρες απόσταση 3 ωρών. Θα ακούς το τέρμα το live CD των Guns N' Roses για να είσαι στο τζιτζίτα. Θα πας στο αμάξι όπως δεν έχει ξαναπάει ποτέ και θα φτάσεις 5 παρά. Ακόμα κλαίει. Με το που θα σε δει, αγκαλιά. Και θα το πάρει ο ύπνος. Θα κοιμηθείτε αγκαλιά. Και θα είναι ο πιο γλυκός ύπνος του κόσμου. Θα σε ξυπνήσει με χάδια στα γένια σου. Στο πρώτο επισκεπτήριο στην κατασκήνωση θα θέλει να φύγει με γοερό κλάμα. Και θα την πέσει σε σένα γιατί ξέρει ότι εσύ είσαι ο αδύναμος. Θα το γυρίσει σε όλο το κάμπ δίθεν παίρνοντας συνέντευξη με την κάμερα και θα το βάλεις να δει τι ωραία που είναι. Ενώ μέσα σου σκέφτεσαι γαμώ την κατασκήνωσή μου. Να το πάρω και να φύγω. Αν στην πορεία αλλάξουν τα πράγματα, υπάρχει ένα ολόκληρο πλαίσιο για να τιμωρηθείς. Από μέσα σου θα στοιχειώνουν οι ενοχές. Απ' έξω θα αναλάβει ο νόμος. Θα συνειδητοποιείς και επίσημα ότι είσαι τοποθετημένος ως νούμερο 2. Όχι από τη φύση, από όσους την ερμηνεύουν. Αν δούλευες πριν διπλά και τριπλά, τώρα χρειάζεται κι άλλο. Δεν θα σου πει κανείς μπράβο. Πάντα θα υπολείπεσαι του αρχικού σχεδιασμού. Πάντα θα είσαι υπεύθυνος για ό,τι συνέβη. Για τον νομικό πολιτισμό. Έχει κυρίως υποχρεώσεις. Αν έχεις καλή επικοινωνία, θα πας στο μοντέλο κάθε δεύτερο που σου κου και μια καθημερινή. Αν δεν έχεις, θα πας στο διάολο πληρώνοντας πολύ ακριβά εισιτήρια. Ό,τι πληρωθεί δεν είναι έξοδο. Ό,τι εισπραχθεί δεν είναι εισόδημα. Είναι ό,τι πρέπει, ασχέτως με το τι μπορείς. Σε ένα κόσμο συναισθημάτων είναι η υλική τιμωρία σου και θα σου πούν και καλά να πάθεις. Πριν καταλάβεις πως είσαι απέναντι σε έναν έφηβο, σε αντιγράφει, σε εγκρίνει, σε απορρίπτει.
Έχεις ακούσει πολλά για σένα, σε ξέρει λιγότερο από το επιθυμητό. Πρέπει να τον βάλεις κάτω να μιλήσετε, να τον ακούσεις. Να φοβάσαι για τα χειρότερα, να μην τον τρομάξεις, να νιώσει πως μπορεί να σου πει τα πάντα, χωρίς να μυριστεί το φόβο σου. Να καταλάβει ότι πάντα μα πάντα θα είσαι εκεί. Η ζωή του σε πρώτο πλάνο, εσύ ποτέ σκηνοθέτης. Πάντα βοηθός παραγωγής. Δεν υπάρχουν πολλά ρητά για τον πατέρα. Δεν υπάρχουν πολλά τραγούδια για τον πατέρα. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Χρειάζεται απλά να υπάρχει ο πατέρας. Το ατελές αυτό όν που πρέπει να φροντίζει να γυρνάει γη κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, 360 μέρες το χρόνο. Κανείς δεν έδειξε πως γίνεται αυτό σωστά, γι' αυτό και τα τόσα λάθη. Δεν φτάνει μία μέρα ολόκληρη για να τα μετρήσουμε. Ούτε καν η μέρα της γιορτής του πατέρα. Χρόνια μας πολλά. Αυτό το κείμενο έχει πολλές αλήθειες μέσα. Αναφέρεται και στους χωρισμένους πατεράδες, όπως καταλάβατε, από τον Χρήστο Κιούση. Εγώ ένα έχω να πω. Δεν χρειάζεται να μου πει ποτέ ο πατέρας μου, κάνε αυτό. Τον παρακολουθώ μία ζωή και παίρνω διδαχές και παίρνω από αυτόν το παράδειγμα για το τι πρέπει να κάνω. Κοιτάξτε κι εσείς αν μπορείτε, με τον τρόπο που ζείτε, με τον τρόπο που μιλάτε, με τον τρόπο που κινείστε, στη δουλειά σας, στην καθημερινότητά σας, με τους φίλους σας, με τον συνάνθρωπό σας, να αποτελείτε ένα παράδειγμα για το παιδί σας. Σφουγγάρια είναι, ειδικά σε μικρές ηλικίες. Αυτά είχα να πω για τη γιορτή του πατέρα. Χρόνια πολλά ξανά σε όσους γιόρταζαν. Αυτά. Θα πούμε διάφορα σε λίγο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Το κείμενο το διάβασα, αδερφούλη μου, γεια σου Κάραγιαν. Είναι του Χρήστο Κιούση στον Γκαζέτα. Άμα πατήσετε στα blog θα το βρείτε εκεί. Εκεί το βρήκα, από εκεί το διάβασα. Να πω έτσι μπαμ μπαμ ότι... Καλά, θα τα πούμε αυτά όταν γυρίσουμε. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν πέφτει με τίποτα η διάθεσή μας, το κέφι μας, η τρέλα μας, το πάθος μας. Δίνουμε σήμερα γυαλί υπέροχο αξίας 150 ευρώ από τα οπτικά Μανολόπουλος και 5 συλλεκτικά μπλουζάκια που γράφουν πίσω 20 χρόνια αθλητήρι από το πάρτι μας, από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη. Είχαμε γάμους, βλέπετε τι γίνεται όταν η ομάδα παίρνει πρωτάθλημα. Γάμο Ολιβέιρα, γάμο ο Κάνιας, γάμο ο Κόλκας, μέχρι και η Μπαλατσινού με τον Κικίλια παντρεύτηκαν, χωρίς να είναι ΠΑΟΚ. Λέμε τώρα, λέμε τώρα. Αυτά να πω και να μην το ξεχάσω, ότι στην βραδιά που θα γίνουν τα εγκαίνια στο σύνδεσμο στο Ανόβερο, πολύ αγαπημένοι, έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Καλώς τον Παπαδομανολάκη. Γεια σου Κωστίτα. Καλώς το παιδί. Έλα, έχουμε κάτι. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα από Φλογητά πριν κάνα μισάωρο. Μάλιστα. Είμαι πριν τη γέφυρα της Θέρμης. Ψ. Μεταξύ Ταγαράδων και Θέρμης δηλαδή. Ρίχνει κομμωδίνα και τρεις καναπέδες. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ βροχή. Ναι. Και το στενάχωρο είναι ότι έχουμε και μια καραμπόλα τρία αυτοκίνητα. Καθώς άρχισε απότομα η βροχή, είχαμε ένα φρενάρισμα απότομο. Και τρία αυτοκίνητα, εντάξει, ηλικές ζημιές μόνο, έτσι χαμηλές ήταν οι ταχύτητες έτσι κι αλλιώς. Καθώς επιστροφή έχουμε σήμερα. Έχουμε, ακριβώς. Πολλοί κόσμος χθες δεν το αποτόλμησε. Ναι. Μετά από αυτό που έζησε την Παρασκευή, που για να φτάσει, ας πούμε, ήθελε καμιά 52 ώρες να φτάσει στην Καλλιθέα. Εγώ, Κώστα, με μηχανή που ξεκίνησα από Φλογητά, πάνω από 70-80 δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε σε όλη τη διαδρομή. Είχε καλή ροή δηλαδή. Μάλιστα. Στο κατέβασμα στην Καρδία άρχισε να πυκνώνει, άρχισε και η βροχή και είχαμε αυτή την καραμπολίτσα μικρή. Ξαναπέσαι, σε ποιο σημείο, αδερφούλη, είχαμε την καραμπόλα? Ακριβώς τώρα, εγώ σταμάτησα λόγω βροχής κάτω από τη γέφυρα που είναι μεταξύ Θέρμης και Ταγαράδων. Μάλιστα. Εκεί στη Mercedes, να μην πούμε την επωνυμία. Κατάλαβες. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Άρα το λέμε στον κόσμο, καλά έκανες και μας πήρες, θα μας ειδοποιήσεις, μειώστε ταχύτητες. Προφανώς πολλοί μαζί σκέφτηκαν το ίδιο πράγμα. Να μην γυρίσω Δευτέρα βράδυ, θα γυρίσω Τρίτη πρωί και έτσι. Υπάρχει τέτοια κίνηση. Έπεσε και η γραμμή. Μάλιστα, ακούσατε. Ακούσατε. Λοιπόν, αυτά. Τι έλεγα? Έλεγα ότι είναι όλα αυτά που είπες ο πατέρας μου, γράφει Νανούκα, αλλά και για μένα ο μοναδικός άνδρας της ζωής μου που δεν θα με προδώσει ποτέ. Καλημέρα και χρόνια σας πολλά. Με μία μικρή καθυστέρηση για τη γιορτή του πατέρα, γιατί δεν είχαμε εκπομπή χθες.
όπως αναφερόμαστε στη γιορτή, της μητέρας, έτσι. Το γυαλί κάνει 185 ευρώ, λέει ο Μανολόπουλος. Το είπα και το ξαναλέω, αφού έλεγα 150. Είναι ο ένας από το πάρτι που δεν εμφανίστηκε ποτέ, το νούμερο 91. Αν σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρουσιαστεί, καλώς. Δώσαμε την ευκαιρία. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επιστρέφουμε να πούμε πολλά και διάφορα για την κρίνια του Καραπαπά, για τα λεφτά που θέλει να δώσει. Δηλαδή, άκουσον. Ο Ολυμπιακός που είχε συμβόλαιο 8,2 εκατομμύρια ευρώ πριν λίγα χρόνια με την ΕΡΤ, κάνει μουτσουνίτσες γιατί η ΕΡΤ κρίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα πάρα πολύ ελκυστικό προϊόν και θα πάρει τα λεφτά της πίσω από το διαφημιστικό χρόνο, από τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ, τσινάς. Πω, τι πόνο ρε παιδιά. Τι πόνο. Ακούν ότι θέλει η ΕΡΤ να πάρει τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ και στέλνουν επιστολή στην ΕΡΤ. Γιατί θα δώσετε τόσα λεφτά. Δηλαδή ούτε τσίπα, ούτε ντροπή. Έτσι θέλουμε. Σας γλεντοκοπάμε. Γουστάρουμε με όλη την κατάσταση, να ξέρετε, τρελά. Επιστολή, γιατί θα δώσετε σε αυτούς. Τόσα χρόνια σε εσάς, πώς έδιναν, Λεβέντη. Πώς έδιναν. 8,2 ήτανε το συμβόλαιο που είχε και τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός από την ΕΡΤ. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι, φίλε, το νούμερο ένα. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι ο νταμπλούχος. Τώρα ξέρουν ότι εκεί πρέπει να πάνε τα χρήματα. Δικαίως, τόσα χρόνια φάγατε, σκάσατε τόσα χρόνια χαϊδεμένοι. Ήρθε η ώρα του μεγάλου ΠΑΟΚ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο, σε 107,4. Κληρώνουμε σήμερα γυαλί αξίας 180 ευρώ από τα οπτικά Μανολόπουλος. Κορυφαίο κατάστημα οπτικών στην πόλη. Τρεις γενιές οπτικά στην Παναγίτη Σαλδάρη 22, δίπλα στον Αγιώργη στη Νεάπολη. Και 5 συλλεκτικά. Τα τελευταία συλλεκτικά μπλουζάκια 20 χρόνια αθλητήριος από το πάρτι μας. Ζουμου σου. Αυτά που έγιναν ανάρπαστα και έτσι ερυπεί οφθαλμού. Και τέτοια 5 κληρώνουμε σήμερα. Προσφορά από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη και τη βιντεοχνία του. Πάμε να μιλήσετε εσείς, να πω. Αυτό ξεκίνησα να λέω, ότι στο Ανόβερο, στο Club Ανόβερο, εκεί που τα αδέρφια ετοιμάζουν ένα πραγματικά στολίδι σύνδεσμο, μετακομίζουν και τρώνε όλο τους το χρόνο από το πρωί μέχρι το βράδυ να το διακοσμήσουν μέσα με τοιχογραφίες από Θεσσαλονίκη, από Κωνσταντινούπολη, από ΠΑΟΚ, από Τούμπα. Με όλο το μεράκι, τα ξέρω τα παιδιά πολύ καλά, γιατί δύο φορές βρέθηκα εκεί και παρουσίασα την εκδήλωσή τους και είναι κάτι παραπάνω από φίλοι. Έτσι, και με κάποιους από αυτούς έχουμε και μία άλλη σχέση, πέρα από απλά φιλική, είναι αδερφική πλέον η σχέση. Εκεί λοιπόν θα βρεθούν 30 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι οι δύο κούπες. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, να φύγουν οι κούπες εκτός Ελλάδος και μπράβο στα παιδιά. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, αν γίνει και το άλλο που θέλω, που τους το εύχομαι ολόψυχα. Αλλά σε πρώτη φάση, 1 η ώρα το μεσημέρι, αγιασμός εκεί από τον ιερέα, ιερέα της ελληνικής κοινότητας, και με τις κούπες του πρωταθλήματος και του κυπέλου, του ΑΕΤ του πρωταθλήματος, να είναι εκεί. Να είναι εκεί. Τα καλύτερα εύχομαι στα παιδιά. Τα καλύτερα. Πάμε να μιλήσετε εσείς, θα πάρουμε τις γραμμές. Εδώ είμαστε, όπως είπαμε, Ισμαήλ Σίλβα είναι πλέον οριστικό. Θα έρθει και αυτός θα υπογράψει και έρχονται κι άλλοι. Όχι μόνο έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, καλά δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Μάχη γίνεται για τον Ολιβέιρα. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Εκστρέμ. Αν έρθει ακόμα ένα χαφ, θα τα δούμε όλα αυτά. Ο Κουλούρης θα φύγει, δεν θα μείνει. Το αν θα πάει να παίξει στην Τουρκία ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία δεν ξέρω, αλλά δεν θα παραμείνει ο Κουλούρης. Η ΑΕΚ πούλησε τον Μπακασέτα. Βλέπετε τι γίνεται στους άλλους, έτσι. Ο Γαύρος παίρνει ένα παίκτο Σουντανή, ο οποίος προέρχεται από ρήξη Χιαστών, και τον παίρνει από την Νότιχαμ. Αυτές είναι οι μεταγραφές που κάνει. Και όπως είπαμε, η Χάρτινη πουλάει τον Μπακασέτα και θέλει να πουλήσει και τον Μπάρκα. Τι έγινε, ρε παιδιά, η πρωταθλήτρια η περσινή, τι έγινε, ρε, αν αυτό όλο ήταν τόσο δίκαιο και ήταν τόσο δυνατή αυτή η ομάδα, γιατί διαλύθηκε εξών συνετέθη. Ο χάρτινος πύργος, κυριολεκτικά. Τέλος πάντων. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Yeah. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φιλαράκι. Σε φταίει κάνει σήμερα, Κωνσταντίνε. Ωραία, το να πούμε.
αδειάζοντας. Καλά εβδομάδα, ρε. Βέβαια. Τέσσερις που περιμένουν, ζούμουν σου, αδερφέ μου. Τέσσερις ακόμα είναι να βοσβήνουν τα μπλιμπλίκια. Τους έχει κάνει κλειστή τρίπλα. Για πες. Τους έφαγα στη στροφή. Λοιπόν, καταρχάς να πω χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν το Αγίο Πνεύματος, σε όλους τους πατεράδες. Μεγάλο Ζάμε το είπε καλύτερα από όλους. Τραγούδι. Έτσι. Αφού ανέφερε στα παιδιά στο Ανόβερο να δώσω και εγώ τα χαιρετίσματά μου. Το έχω πει, Κωστάκη, είναι η αιχμή του δώρατος. Ο κόσμος του πάει από το εξωτερικό. Σε όλα τα γήπεδα, όπου και να παίζει η ομάδα μας, βρίσκονται. Έτσι. Και θα βρεθούν και πάλι όλοι τους στην προετοιμασία τώρα στην Ολλανδία, εννοείται. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Παίρνει θάρρος η ομάδα, πώς θα γίνει. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ, Κώστα, έχω εμπιστοσύνη, δεν ξέρω. Φέτος είναι η μόνη χρονιά που δεν συναγωγούμε για τις μεταγραφές. Άλλες φορές αρχίζαμε τον Μάιο να πάρουμε ένα παίχτη και καταλήγαμε τον Αύγουστο. Και στην προετοιμασία και σε τώρα έχω έτσι μία ηρεμία. Λέω ότι κάτι θα πάει καλά, ρε παιδί μου. Πέντε παίχτες χρειαζόμαστε, πέντε θα πάρουμε. Έξι χρειαζόμαστε, έξι. Σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε. Επειδή, έτσι νομίζω, δηλαδή. Επειδή η ελληνική γλώσσα δίνει τη δυνατότητα με το τόσο πλούσιο λεξιλόγιο της, φέτος αδειμονούμε μεν, δεν αγωνιούμε. Όχι. Δηλαδή, το άγχος αυτό που είχα άλλες χρονιές δεν το έχω φέτος. Ακόμα, έτσι. Αν φτάσουμε 30 Αυγούστου και δεν έχουμε πάρει κανέναν, δεν θα λέμε το ίδιο. Τώρα. Ακόμα όμως, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο που βρίσκεται στην Πορτογαλία και δουλεύει αθόρυβα. Άρα, αδειμονώ. Εγώ βλέπω ότι γίνεται δουλίτσα. Αδειμονώ, δεν αγχώνομαι όμως. Δεν ανησυχώ. Αδειμονώ. Δηλαδή, έχω τη λαχτάρα, έχω να δω τι θα. Ήρθε το δεξιμπάκ που είναι εξαιρετικός, λένε. Ήρθε τώρα ο Σίλβα που είναι half. Λένε τώρα, έτσι, θα τους δούμε. Λοιπόν, άμπραβο. Ο Μελιόπουλος, ο Ζίβκοβιτς, η ομάδα δηλαδή έχει μέχρι τώρα πάρει. Ακριβώς, ακριβώς. Περιμένουμε να έρθουν όμως και παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα και πιο έμπειροι. Εκεί θα είναι δηλαδή δύο-τρεις. Πρωτοκλασάτη, δύο-τρεις οι οποίοι θα είναι στα χαφ, θα είναι το εξτρέμ, θα είναι. Δηλαδή, ξέρουν αυτοί, ρε παιδί μου, ξέρουν αυτοί. Να τους πούμε εμείς. Ναι. Πώς το στρώει η αγωνία, πρόσεξε τώρα και αυτό που λες. Γιατί ρε να μιλάτε ότι είμαστε νταμπλούχοι και αίτητε, που να το πείτε, ρε πάλι. Το ακούς εσύ, ρε Κώστα. Εσύ το ακούς στα κανάλια. Το ακούς. Πουθενά, φίλε. Εγώ νομίζω ότι δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Το διαβάζεις. Πες μου, δεν το διάβασες τα προηγούμενα χρόνια. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός. Ο ταμπλούχος Ολυμπιακός. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Μας είχαν ζαλίσει τον έρωτα. Ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός όταν πήρε. Με κάτι μπλε χαμόγελα βγαίνανε. Ακριβώς. Τώρα σαν να. Με λέει ένας φίλος. Ο παδός του συμπολίτη με λέει ότι πήρατε, ξεχάστε το. Του λέω να σε πω λίγο κάτι. Άκου λίγο. Το Βακελάκι, τον εγγονό του ξέρεις, πώς θα το ξέρω το Βακελάκι. Τρία χρονό είναι τώρα, έγινε 15. Δύο ντάμπλ έχει πάρει, πες. Λοιπόν, έχει πάρει δύο ντάμπλ και ένα κύπελο, ρε, που θέλω. Όπως ο γιος μου. Ο γιος μου γεννήθηκε, το 15. Ένα κύπελο και δύο ντάμπλ. Λοιπόν. Ρε κατάλαβες τι γίνεται. Ρε πάνε πες τον Βαγγέλη μόνο για τον Νότεχαμ, είστε το λέω. Να πάρει και εσάς να παίζετε φιλικά 6 ώρα το πρωί. Άντε ρε φεύγα από εδώ, το λέω να πω. Έτσι, εμπειράζει. Εμείς δεν μασάμε τίποτα, μόνο να μην διασπαστούμε. Τώρα βλέπω μέσω Άγγελο, άρχισαν πάλι. Όχι, να πούμε. Ναι, αυτά, τέλος, τελείωσε. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ας λένε ό,τι θέλουν. Τελείωσε. Μην τους δίνουμε ευκαιρία να θέλουν να διαταράξουν το καλό κλίμα. Δεν λέω να μην κάνουμε κριτική σε αυτό που βλέπουμε. Φυσικά θα έτσι, δηλαδή εννοείται. Όταν αγαπάς κάτι, θα το μαλώσεις όταν δεν δεις κάτι σωστό. Όπως και στο παιδί σου. Ακριβώς. Απλά πράγματα. Αλλά το να διαλυθώ. Αυτοί θέλουν τι. Αναμπουμπούλα μεταξύ μας. Διχασμό. Ή έτσι ή αλλιώς. Για κανέναν, φίλε. Να σε πω κάτι, ρε Σικώστα. Καλά τους λέει ο Μένιος, άθλιοι να πούμε. Καλά τους λέει. Κάποια φορά σε αυτό είναι. Σε αυτό είναι μαστόρια. Μεγάλα. Πόσα σπείρουν διγόνια. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Αν εμείς δεν τους αφήσουμε, δεν μπορεί, φίλε. Αν δεν του ανοίξει εσύ την πόρτα του αλλού να μπει μέσα και να σου λερώσει το σπίτι, θα κάτσει απ' έξω και θα σκούζει. Κάτσε απ' έξω και σκούξε, φίλε. Κατάλαβες. Ψάχνουν όπως ο Εφιάλτης, μονοπάτια και αρκόπρεπε. Ψάχνουν, φίλε, δούριους ύπους να εισχωρήσουν, να σπείρουν διχόνοια, διχασμό, να τσακώνεται ο παοκτής με παοκτής, αδερφός με αδερφό, για τον Άγγελο ή για τον κάθε Άγγελο.
Πριν για τον Άγγελο, για αυτόν που είναι στην ΕΠΟ, για τον Πρωθυπουργό, για όλους. Για οτιδήποτε, φίλε. Για οτιδήποτε. Παρεπιπτόντως να πω κάτι μια και το θύμισες. Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σχόλια πολιτικά στον τοίχο μας σβήνονται με τη μία. Ναι. Μην προσπαθείτε τίποτα να κάνετε προπαγάνδα. Προχθές μπήκαν και σκοτώνουν ένας με τον άλλον. Δεν υπάρχει. Καλά, στη σελίδα αυτή, παιδιά, είστε ελεύθεροι να πιστέψετε ό,τι θέλετε. Αλλά το να κάνετε προπαγάνδα και να μπαίνει αδερφός με αδερφό και να σκοτώνετε για το κομματικά, όχι στη δική μας σελίδα. Δεν θα παίξουμε τον ρόλο κανενός. Κανενός, έτσι. Ψηφίστε ό,τι γουστάρετε. Φιλιά! Γεια σου Κωνσταντίνε! Γεια σου Κωνσταντίνε! Πάμε παρακάτω. Είπαμε 5 μπλουζάκια συλλεκτικά, 20 χρόνια αθλητήρι, από αυτά που είχαμε στο πάρτι μας την Τετάρτη στον υπέροχο όμιλο. Φυσικά με τη συνδρομή της μεγάλης Heineken. Ευχαρίστηκε και θα ευχαριστώ παντοτινά τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας. Το Δημήτρη Καρεπίδη και την εταιρεία Angel που ήταν εκεί με τα ηχητικά του να στήσει όλη τη διοργάνωση. Φυσικά τον φίλο μου τον Τέλη Περγαμινέλη με την ωραιότερη πίτσα στην πόλη Fresh Day. Το καταπληκτικό ζαχαροπλαστείο Manolias Fresh μας έφερε την τούρτα, την υπέροχη, τα γλυκά που φάγατε. Όλα τα μπλουζάκια του Κωνσταντίνου Γιαννάκη, τα μπλουζάκια από τη Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όλους σας που ήσασταν εκεί και περάσαμε ένα υπέροχο, ένα πολύ ζουμουσιάρικο βράδυ. Όμορφο. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το Μένιο. Καλώς το είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί με πέρασε με άψογο στήλο Κωνσταντίνος. Έτσι φίλε, με μια κλειστή ωραία τρίπλα. Ακούς, μη με ρωτάς ποιος Κωνσταντίνος, του Βαγγελάκη. Του Βαγγελάκη. Του Βαγγελάκη. Θέλω να σου πω Μένιο, θέλω να σου πω πάρα πολλά περαστικά στο inbox, στα μηνύματα και μετά στα τηλέφωνα. Να σου πω κάτι, δεν περιμέναμε ότι είχες θέμα. Να σου το πω έτσι απλά. Είναι από αυτά που είναι τα ξαφνικά, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ ξαφνικό. Να είσαι δυνατός, να είσαι γερός. Σου μεταφέρω πάρα πολλές ευχές από την οικογένεια του Ζουμουσού, από τη δική μας τη ραδιοφωνική παρέα. Πάρα πολλοί κόσμος που. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσε το θέμα σου και. Είναι πολύ συγκινητικό πραγματικά και αυτή τη στιγμή θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου και τι να πω, τη συμπάθεια, την αγάπη σε όσους υποφέρουν. Και έχουμε πολλά παραδείγματα και προχθές ακόμη μία κυρία είπε ότι πήγαινε για κάποια θέματα. Σε όλους αυτούς που υποφέρουν και παιδιά εγώ εύχομαι προσωπικά να μην πονάμε. Εκείνο που τρέμω πραγματικά και υπολογίζω πάρα πολύ είναι ο πόνος. Τον οποίον σέβομαι, τι να πω, είναι αυτό που μόνο φοβάμαι. Τίποτα άλλο, όλα τα άλλα τα προσπερνάω. Ο πόνος και ο σωματικός. Και ο ψυχολογικός Μένιο. Για τον σωματικό, λέω, ψυχολογικά δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, είμαστε υπάρχει πολύ κόσμος, φίλε, που σωματικά είναι εντάξει, αλλά έχει θέματα με καταθλίψεις, με μελαγχολία, με μοναξιά, με ανεργία, που είναι και αυτό, φίλε, είναι μια αρρώστια, έτσι. Μπορεί να μην σε πονάει σωματικά το χέρι, το πόδι ή η καρδιά. Και είναι το ίδιο υπολογίσιμο, φίλε. Και συνήθως αυτός ο πόνος μετά σε καταβάλει και σωματικά. Όταν δεν έχει κουράγιο να γίνει. Θα το πάμε πάλι στα ευαίσθητα μας. Πάμε αγόρι μου, πάμε. Πες μου τι θέλεις, πες μου ζουμουσάκι μου, πες μου. Πες μου. Να είναι ήσυχη εκεί στην Αθήνα. Ανήσυχη να είναι, όχι ήσυχη. Έχουμε πάρει 2 χρονιές στο Double. Ας μας πει ο Μπαρμπασάβας, εκείνος ο υπέροχος γεροντάκος, αυτό που είχε πει τότε να ξέρετε ότι δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ είπε ή να ξέρετε δεν θα το δώσουμε φέτος στον ΠΑΟΚ. Ας μας το διευκρινίσουν. Θέλουν δεν θέλουν είπε, θέλουν δεν θέλουν, άνθρωποι. Θα το πάρει λέει, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ είχε πει. Είστε, τη μία χρονιά και το έκλεψαν βέβαια. Στην Αττική φίλη είστε αστείοι για να μην πω γελί. Λοιπόν, και επειδή μου είπαν οι γιατροί να μην συγχύζομαι. Όχι, σε παρακαλώ. Διακριτικά. Εισπνοές. Εντάξει. Εκπνοές. Ήρεμα. Συνεφάκι. Το Ζουμουσού ανήκει στο ανώτερο αυτή την εποχή. Βέβαια. Συγχαρητήρια, ρε παιδιά. Φιλιά. Σας σέβομαι ειδικά όσοι είστε. Όπως μην το συζητάς. Μια μικρή Ελλάδα, μια μικρή τούμπα έχει στο ανώτερο. Άνω των 500 χιλιόμετρων είστε αξιέπαινοι. Φιλιά! Λοιπόν, την καλημέρα μου. Φιλιά, φιλιά! Σας αγαπούμε όλους, όλοι. Φιλιά, για εσάς που θέλετε να κάνετε διαχείριση στο θυμό σας. Πώς λέει στο McQueen 3, είμαι ένα συνεφάκι αφράτο. Είμαι ένα συνεφάκι αφράτο. Να πούμε τα χαιρετίσματά μας, τα φιλιά μας και την αγάπη μας και τα χρόνια μας πολλά στην Τσόφα. Τσόφα, πώς είναι να κλείνεις τα 30. Έχω ξεχάσει. Χρόνια πολλά,
Να σε γερή κολόνα της αιμοδοσίας και όχι μόνο από τα πιο παλιά και πιο αγαπημένα μέλη. Να σε γερή διδυμάκι κι εσύ. Διδυμάκι, έτσι. Κανονικά ή τέλειωσε ο δίδυμος. Έχει ακόμα νομίζω, έτσι. Μέχρι πότε πάει ο δίδυμος, ξέρεις εσύ που είσαι αστροφυσικός. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί, Γιώργο! Από 8 και 20 πήρα τηλέφωνο, γίνεται και 9 η ώρα. Άρα, βλέπεις ότι... Λοιπόν, πρώτα θα πάμε στα ωραία. Ναι. Είδες την φωτογραφία του Ρονάλντο. Την είδα. Με δέλα. Και Μαστροκώστα. Αυτή εννοείς. Πω. Καλά, η Μαστροκώστα. Στην Καλαμάτα. Η Μαστροκώστα σε άρεστη κατάσταση. Τρομερή κατάσταση. Μπράβο. Μπράβο, Γουγό! Μπράβο! Αξία. Κι αυτός όμως σκεμπέ δεν λες ότι έχει, έτσι, ο Κριστιανό. Ο Κριστιανό. Ναι, ζωγραφιστός είναι. Για έχει κάτι... μένα ο Κριστιανό είναι ο πρώτος. Ο πρώτος, έξει. Μπράβο του. Είναι μέσα στους, λοιπόν, τρεις, στους δύο πρώτους. Πάμε, ναι. Στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Μετά το Σουλτανί, ναι, που πήρε. Αυτό δεν είναι ποικιλία από αυτά τα φίλη. Πιάσε δύο Σουλτανίδες. Ναι. Η δεύτερη μεταγραφή μεγάλη, η οποία, ναι, γίνει και πριν δύο λεπτά την ανακοινώσανε, ναι, είναι ο Ροζακί. Είσαι πάλιο χαρακτήρας. Εντάξει, το πρωί σηκώνομαι και κάνω το ζαμπίκ, πάω στο Sky και δείχνει τον γκολ που έχει βάλει και λέει πω, τι γκολ, τι παιχτάρα, δεν δείξε. Κάτσε, περίμενε, λέει, έχει τόσα χρόνια να παίξει την μπάλα. Σουλτανή, έχει να παίξει πάνω από ένα χρόνο, είχε πάθει ρήξη χιαστό, είναι 32 χρονών και τον παίρνει από την Νότιχαμ. Σούπαρε! Δηλαδή, δίνει ο Τρούλος από την αριστερή του τσέπη στη δεξή. Και χαίρεται στη δεξιά και χαίρεται κιόλα. Εντάξει, παιδιά. Αλλά μ' άρεσε και η εμφάνιση του Καραπαπά. Αυτόν πρέπει να το βάλουμε να μαζέψουν λεφτά, του πάρουν και ένα στιρθόδεσμο. Το βυζί του ήταν πιο μεγάλο από την κοιλιά. Εντάξει, είναι επιστήθιος φίλος μας. Λοιπόν, 4-16. Αυτοί ξέρεις με, με τι κάρτα ψωνίζουν. Κάρτ βιζίτ. Ο Καραπαπάς δεν παίζει. Με μια πυρόγα. Πρώτα εμφανίζει το αφαλός του και μετά ο Καραπαπάς. Λοιπόν, κυρίως μας απασχολούν αυτά που λένε και όχι το σωματικό βάρος. Είναι, δηλαδή, σήμερα, Γιώργος... σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Καραπαπά, με την κοιλιά του και με τον Μίση. Τι γίνεται, λοιπόν, ρε. Επιμένω, 4-16, έτσι και κερδίσει ο Μπουζάκη, θα το δώσει στον Κυριονίση που δεν ήρθε. Ναι. Εντάξει. Έγινε. Και τα γυαλιά είναι στην κλήρωση. Και τα γυαλιά, βεβαίως. Τα γυαλιά τα θέλω. Το μπουζάκι στον Κυριονί, στο φίλο μου. Φιλιά! Ευχαριστώ, Κωστή μου. Και ναι, στο Zoom σου πιο πολύ είναι διδυμάκια. Όσο για τα 30 τα έκλεισα πριν χρόνια. Σιγά μην πω το νούμερο. Εγώ σε βγάζω αφρό. Σε βγάζω να πούμε από την κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Σου δίνω το είδωρ της νιώτης, τσόφα. Σιγά μην πω. Ναι, καλημέρα σας. Σου κόψω τώρα 3-4 χρόνια και το κάνεις θέμα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνε το Λαγκούτσι. Ακούμε στο βάθος, ακούμε, χάρη. Ο Λαγκούτσι τώρα. Πολύ ωραιότερος. Πολύ ωραιότερος, λαμπρός. Ωραία. Έλα τα γόρι μου. Έλα. Ωραία. Άλλος ένας που ήταν στο πάρτι μας. Καταρχήν, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Και στα γλυκά. Ένα πατέρας είναι ακρογωνιαίος γλύθος. Έτσι. Με όλη τη σημασία του λέξεως, κάθεται στην άκρη, στη γωνία. Και είναι αυτός που κουβαλάει όλο το βάρος χωρίς να φαίνεται πουθενά. Εντάξει. Η μάνα πρώτα, το αναγνωρίζουμε, βεβαίως. Δεν μας πειράζει καθόλου. Έτσι. Δεν μας πειράζει καθόλου. Ας το κουβαλάμε, ας το κρατάμε, αντέχουμε. Έτσι. Τώρα, όταν πέφτει το παιδί σου και σηκώνεται, έχει χτυπήσει το γονατό του ή το χέρι του. Τι φωνάζει, μαμά ή μπαμπά? Είστε και οι δύο στην παιδική χαρά, κάθεσαι στο παγκάκι και πέφτει. Είναι ένα ωραίο τεστ αυτό, να ξέρετε. Που λέει το παιδί σου σε ποιον έχει αδυναμία. Εγώ έχω θέμα. Ναι. Πρέπει πρώτα να μαζέψω τη μαμά και μετά το παιδί. Μόνο εσύ, ρε! Η μάνα έχει κάνει μπλοζόν σαν τον Πασχαλάκι στο γάμα. Έτσι, έχει βρεθεί υπάρχει δίπλα. Υπάρχει η μαμά, ναι, και πρέπει να μαζέψω τη
μαμά και έρχεται και το παιδί μαμά. Μάλιστα. Εμένα το ένα από τα δυο παιδιά λέει μπαμπά όταν πέσει και το άλλο λέει μαμά όταν πέσει. Δεν θέλω να πω ποιο, αλλά φαντάζεστε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Έτσι πάει. Εντάξει, εντάξει. Αστυνικό θηλυκό. Έτσι πάει, έτσι. Ακριβώς. Για πες λοιπόν, άλλο χάρη. Υπομονή, όλα καλά, όλα καλά. Ό,τι αφορά την Παοκάρα μας, υπομονή, παιδιά, όλα θα γίνουν. Μην ασχολείστε με κανέναν. Ασχοληθείτε μόνο με αυτό που αγαπάτε και είναι ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Μη σας νοιάζει τι λένε οι άλλοι παιδιά. Γλέντιστε. Αυτό τους, παιδιά. Αυτό. Μη συγχύζεστε. Είναι παράκληση. Είναι παρότρινση με πολύ αγάπη. Εγώ σας έχω πει τι κάνω. Δεν με ενδιαφέρει κανένας άλλος. Κοιτάω μόνο αυτό που λέει ΠΑΟΚ. Και από εκεί και μετά... Αφήνω τους άλλους να λένε τα δικά τους και απλά τους γλεντάω. Ακριβώς. Και δεν σκέφτομαι τίποτε άλλο. Ακριβώς. Φιλαράκι, βάλε με για τα γυαλιά. Σε βάλω και για τα γυαλιά. Και λέω 4.59. Και όποιος με τα θέλει, εδώ είμαστε, παιδιά. Χάρης. 180 ευρώ γυαλί είναι αυτό. Έτσι μου γράφει. Ναι, φιλαράκι. Δεν κατάλαβα. Σε παρακαλώ. Σαν το Μανώλο, φίλε. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Γεια σου, Χάρη. Γεια. Ναι, καλημέρα σας. ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Ωραία βγήκε σήμερα, φορτσάτος. Κατευθείαν, φρέσκος, φρεσκαδούρα. Τα περαστικά μου στο Μένιο Σιδερένιο ξανά επαναλαμβάνω. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με τους κάτω τους Ελληνούς. Από τη στιγμή που πήρα τον Νταμπλ δεν έχω ακούσει, ψάχνω να ξαναδώ τη Φιέστα πουθενά σε κανένα κρατικό κανάλι που κάθε φορά στη ΔΕΗ μέσα πληρώνω ΕΡΤ, τα πάντα όλα, πουθενά τίποτα, ούτε φάφτηκε. Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ έχω να τα πάρω τα Νταμπλ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο πρώην πρωταθλητής Ολυμπιακός το 1940 με τα κλεμμένα πρωταθλήματα, τα μουφένια. Δεν βαριέσαι, αδερφέ! Εγώ τι αισθάνομαι μέσα στην ψυχούλα μου. Αυτό που έζησα εκείνες τις δυο βραδιές. Αυτό ακριβώς. Βραδιές. Δεν μπορεί να μας το πάρει κανένας αυτό, Παύλε. Γιατί δεν μας πέφτει με τίποτε γι' αυτό. Έτσι, έχουμε φρουρό μπροστά μας. Γι' αυτό δεν μπορούν να μας το πάρουνε. Ένα μονάχα να ξέρουνε, τώρα που θα παντρευτεί και ο Πασχαλάκης, δεν θα του πέφτει με τίποτε πια. Εννοείται και πριν δεν του πέφτει. Χθες το Open τον έδειξε στη Μύκονο με την καλή του. Κορίτσαρος. Και λέει πάει για γάμο κι αυτό. Η κοπέλα του κούκλα. Και είναι πολλά χρόνια κούκλα, μαζί, έτσι, για την εποχή. Είναι. Και δεν καταλαβαίνει. Πέδαρος. Είναι και κούκλος, αλλά είναι πέδαρος. Και τρελός κούκλος. Κοίτα. Έχει την τρέλα μέσα του, τη δική του, την παοξίδικη. Αυτό. Και είναι από τους πιο ποθητούς ποδοσφαιριστές στο γυναικείο φύλλο δηλαδή, γιατί είναι κάτι που δεν μας αφορά εμάς, αλλά το βλέπουμε και αυτό. Έχει πολύ πέραση ο Πασχαλάκης. Γιατί είναι δύο μέτρα παλικάρι, γιατί έχει μια ωραία τρέλα, γιατί είναι λεβεντιά, ωραίος κτλ. Μπράβο του. Μαγκιά του. Ναι, σε κάποια άλλη εκπομπή, δεν θυμάμαι τώρα ποιον είχε αντίπαλο, βάλανε ένα κουίζ για ψηφοφορία. 85% πήρε ο Πασχαλάκης. Ο άλλος. Ο αντίπαλος τώρα... Πασχαλάκης versus. Άλλο δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο αντίπαλος, σου είπα. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι ποιον είχε αντίπαλο και πήρε το 85%. Μα δεν υπάρχει αντίπαλος. Σε ομορφιά και σε τρέλα. Τρέλα. Και να σου δίνει τον double με τα λιγότερα γκολ στο πρωτάθλημα. Παύλε. Ο καλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας. Αυτό ακριβώς. Εγώ δεν θα σταματήσω να λέω. Μετά από πολλά χρόνια, επιτέλους το τέρμα μου... Μου έδωσε προσωπικούς βαθμούς μέσα στο Γαύρο, μέσα στην Τρίπολη. Έτσι, μέσα στην Τρίπολη, με τον Πανιόνιο, με τον Βάζελο. Είχα προσωπικούς βαθμούς από το τέρμα μου. Τέλος, χωρίς να λέω ότι είναι ο καλύτερος του κόσμου. Στο κύπελο με τον Πανιόνιο. Φυσικά, σώζει το τέτα τέτ. Ναι, το τρώει κάτω τα πόδια τον κόλλο, αλλά μετά στο τέτα τέτ. Μπορεί να φάγει, αλλά μετά τι έσχε όμως. Τελείωσε. Όπως λέμε στην παροιμία, φάγαμε ξύλο, αλλά δώσαμε κιόλα. Ακριβώς. Ακριβώς. Κατάλαβε. Δεν τους υπολογίζουμε, δεν μας πέφτει με τίποτε. Φιλιά! Φιλιά, μπιζίμ, ΠΑΟΚ! Πάμε τέλος πρώτης ώρας. Θυμίζω, Αιγαίων ψαραγορά, υπέροχο ψάρι, φρεσκότατα θαλασσινά, όχι μόνο ψάρι, οτιδήποτε βγάζει η θάλασσα εκτός από γοργόνα, τα υπόλοιπα θα τα βρείτε εκεί. Πεντανόστιμα, φρεσκότατα, λαμποκοπάει ο τόπος αν μπείτε μέσα στα ικθυοπολία. Με πολύ πάγο το ψάρι,
όμορφα κατευθείαν από το Αιγαίο στο πιάτο σας. Διοικητήριο 214.000, Ωραιόκαστρο 69-56-66. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, Boss. Αυτό το διάστημα κλιματιστικά και όλες οι μάρκες κλιματιστικών. Μπείτε, ζητήστε καλύτερες τιμές, πείτε ότι ακούτε την εκπομπή, ότι πηγαίνετε συστημένοι και το δίδυμο Μπαμπουκίδη Νικολαίδη ξέρει. 51 χρόνια προσφοράς. Φυσικά δεν ξεχνάτε Νικολαίδη Ζαχαροπλαστεία. Με καφεδάρες, με ψωμάρες για όλους. Και για τους διαβητικούς και για αυτούς που κάνουν δίαιτα. Και με υπέροχο παγωτό. Με όλες τις ποικιλίες, με δικές τους γεύσεις φοβερές. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και δεν λησμονείτε, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκη. Αν το παιδί σας είναι Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, τηλεφωνήστε στο 2310-475-900, ενημερωθείτε για τα προπαρασκευαστικά τμήματα. Τα παιδιά σου μαθαίνουν άριστα τη γλώσσα σε ένα σχολείο με ιστορία 130 ετών, σε ένα σχολείο ασφαλέστατο, με εκπαιδευτικούς που τα παιδιά σας θα τα φροντίσουν όπως πρέπει. 475-900. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πιο παραπονιαρίς μου. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν πέφτει με τίποτα. Η διάθεσή μας, η τρέλα μας. Και παραπονιαρί. Αφήστε τους να σκούζουν. Αφήστε τους να σκούζουν. Χαρείτε το, γλεντίστε το. Εμείς έτσι, χωρίς έπαρση, χωρίς αλαζονία, θα γλεντάμε μαζί σας. Θα ευχαριστούμαστε για τα υπέροχα πράγματα που κατάφερε ο ΠΑΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια. Τα τρία τελευταία χρόνια, αρχής γενομένης από το κύπελλο επί Ίβιτς, δεν ξεχνάμε. Αλλά και τα δύο συνεχόμενα double, ό,τι και να λέτε, δεν αλλάζει αυτό. Σας πληροφορούμε επίσης με πολύ αγάπη και στοργή και προδέρμ. Και με πολύ τάλκ στο ποπουδάκι σας, για να μην συγκαείτε, ότι αυτό είναι μόνον η αρχή. Δεν τελείωσε τίποτα. Γιατί αυτό βλέπω, ότι εντάξει, πήρατε και πήραμε. Αυτό είναι η αρχή. Αυτό είναι η αρχή. Όπως είπαμε, τελειώνει και το Ισμαήλ Σίλβα και πάμε για άλλα. Δουλεύει ο Μπράνκο, υποθέσει στην Πορτογαλία με παίκτες που θα στελεχώσουν την ομάδα για την είσοδο στους ομίλους. Αυτό είναι τώρα το επόμενο βήμα, πέρα από την κατάκτηση πάλι του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Πάντα μπαίνει πιο ψηλά, ο Πίχης το ξέρει, ο Ρασβάν το ξέρει. Η ομάδα το ξέρει, ο πρόεδρος το ξέρουν όλοι, το ξέρουν οι οπαδοί, ο οργανισμός που ξαναλέω από σήμερα ανοίγουν διαδικτυακά τα εισιτήρια διαρκείας για τους παλιούς κατόχους μέσα από το ίντερνετ. Μέσα από το ίντερνετ. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε, να σας πω ότι 31ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Συλλόγων Σαρακατσανέων, εκεί ο Γιώργος Μουτσιάνας για μία ακόμα φορά κάνει έργο και μαγεύει. 31ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Συλλόγων Σαρακατσανέων, 28, 29 και 30 Ιουνίου στα Λιβάδια Περτουλίου Τρικάλων, με το τετράπτυχο Παιδί, Παιδεία, Παιχνίδι, Πολιτισμός. Ξαναλέω, 28, 29 και 30 Ιουνίου 2019, ένα τρίμερο εκδηλώσεων με πάρα πολλές δράσεις, με πολύ ωραία πράγματα. Χαρείτε το, είστε δεν είστε Σαρακατσάνος, Σαρακατσανέοι, οι οποίοι τιμούν την παράδοσή τους, τιμούν τα ήθη και τα έθιμα, τις μουσικές τους, τα φαγητά τους, τους χορούς τους, τις φορεσιές τους, τα πάντα όλα έτσι όπως θέλουμε. Γίνεται χάμος, πάρα πολύ κόσμος και σας το μεταφέρουμε και θα το ξαναμεταφέρουμε. Πάμε να μην περιμένετε τις γραμμές και λέω μετά τους χορηγούς. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα σας, Δώσο Μουσάκη. Καλώς στο Θουβού! Και την 2014, με μακρόχρονη ιστορία. Έτσι. Ένα-ένα για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί θα μπερδευτώ στο τέλος. Γιώργος 500 για τα γυαλιά. Μπράβο, ξεκίνα από τα βασικά. Γιώργος 500 για τα γυαλιά και αν τύχω φανέλα, δώσει στον κύριο Γιώργο, να τη δώσει στον κύριο Διονύση. Που θα τη δώσει στον Γιώργο που θα. Το θυμάσαι το τραγούδι του Κυλαϊδόνη. Τα έφτιαξε ο Γιώργο με τη μέρη που τα είχε με τον Γιώργο. Ένα. Δεύτερον, η Τσόφα είναι Διδυμάκη, εγώ είμαι Μάκη Διδυμάκη. Μπράβο! Υπάρχει το Μάκη Διδυμάκη που είναι να ακούς, όταν ακούς τα τραγούδια του Ταμπλούχου, πάω και είναι διπλά όλα. Λοιπόν, με το Τσίλο τι έγινε, γιατί δεν άκουσα. Με το Τσίλο, φίλε, ότι έγινε και χθες. Θα γίνει και αύριο. Αρχή ήταν χθες γι' αυτό. Γι' αυτό ακριβώς, φίλε. Να ξέρεις, εχθές θα τους έπιαναν, αλλά επειδή τώρα μωρέ τριμεράκι, μην τους χαλάσουμε τα παιδιά. Εμείς είπαμε, αλλά οι ποινοί μετά είπαν ότι. Αυτά ακριβώς. Τίποτα άλλο. Τι ακριβώς, τίποτα άλλο. Αυτός με τα αρχικά που έφυγε στο εξωτερικό, όλα καλά, παιδιά, εντάξει.
Ξενιτεύτηκε λοιπόν, το παιδί, ρε. Είπαμε ακόμα έναν διαιτητή είναι. Όταν λέμε τζίλο, νούμε και τον άλλο διαιτητή. Που τον ξεχνά, τον Τζαμούρι. Τον άλλο. Τον Τζαμούρι. Τον δημοσιογράφο που απήχε από το Χίλτον. Από κάτι μπράβου, κάτι βέβαια του κυρίου Άσβερκου. Για του παίκτε συγκεκριμένη ομάδα που μπουκάρανε ληστέ στα σπίτια του και μετά έφευγαν άρον-άρον, επίση. Λέμε, ρε παιδί μου. Έτυχε. Αυτή η ρουφιάνα, η μοίρα, η τύχη. Απλά ξέρουν τι έχει λεφτά, γι' αυτό υπάρχει. Κακή στιγμή. Κακή στιγμή. Λοιπόν. Ένα-ένα. Πολύ άλλαξε από ποιες εσύ και τον, προπονητή των τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού. Όλα και καλά. Όλα καλά, φίλε. Μα τι γίνεται. Με ανησυχεί πάντως ο Ολυμπιακός Κωστή. Ναι. Γιατί κάνει επενδύσεις για το μέλλον. Αυτοί οι παίκτες ξέρεις είναι για αργότερα. Για το water μέλλον. Κάθονται ως συνταξιούχοι στο μπαλκόνι τους και τρώνε πεπόνι και καρπούζι. Ερώτηση, ποιο είναι το καρπούζι, αυτό ένα μηδέν. Το καρπούζι είναι το water μέλλον. Και το πεπόνι είναι το μέλλον. Να λοιπόν, ένα ερώτημα που μπαίνει σήμερα. Τώρα εξαπίνεις. Νομίζω και εξατρός. Πιστεύω το water μέλλον είναι το καρπούζι. Το πεπόνι νομίζω. Το πεπόνι. Ποιος είσαι εσύ που είσαι Cambridge. Το καρπούζι είναι το water μέλλον. Εγώ πιστεύω το water μέλλον είναι το καρπούζι. Δεν ξέρω. Μπορεί, ναι, δεν ξέρω. Και ένα νεκροτάκι να κλείσω. Βεβαίως. Λοιπόν, πάει ο τύπος να κάνει εξετάσεις ούρων. Ναι. Κατουράει στο δοχειάκι, το πάει στο γιατρό, το παίρνει αυτός, σηκώνει ψηλά στο φως, κοιτάει, του λέει ουρία τόσο, κρεατινίνη τόσο, ζάχαρο τόσο, διαβήτης τόσο, εκείνο τόσο. Του λέει ο άλλος, τι λες ρε γιατρές, λέει σοβαρά, μιλάς τώρα. Έτσι με το μάτι, κοιτάξει μου λες, πάνε λέει δίπλα στα άλλα εργαστήρια, κάνει λέει και άμα δεν είναι έτσι, εγώ σκύω στα τέτοια μου. Ναι. Τα πτυχία. Πάει ο άλλος δίπλα, ό,τι τον είπα ακριβώς. Δεν είναι λέει δυνατόν αυτό. Δεν παίζει λέει. Πρέπει να και πάει τώρα να πούμε να τον κάνει ξανά, να τον δυσκολέψει και λίγο. Ναι. Βάζει τα ούρα του, βάζει τις πεθεράς του, της γιαγιάς του, ξέρω εγώ της πεθεράς. Ναι. Βάζει σε εγγύη γυναίκα του, ναι. Να βάζει μια μαλαμπίπη που να πούμε μέσα. Και τα ανακατά. Και λίγα λάδια το μηχανάκι. Να δω, να το βρεις τώρα. Να δω τι θα. Θα πάει στο γιατρό πάλι, θα κοιτάει αυτός, του λέει τα ούρα σε είπα. Η γιαγιά έχει διαβήτη, η γυναίκα σου είναι έγκυος. Ότι είσαι μαλαμπίπι, το ήξερα. Ναι. Αφού χάνεις λάδια δεν μπορώ να βρω. Γεια σου το βού! Άντε καλημέρα ζου μου. Η μίλθεος ο γιατρός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, νέοι. Γεια σας. Πέσαμε μουτσο. Πάμε στον επόμενο, νέοι. Γεια σας! Μήπως γνωρίζετε τι μεταγραφές είναι αυτές που κάνει ο Ολυμπιακός. Είναι μεταγραφές Κωστή μίας χρονιάς για να μπει όσο γίνεται πιο καλά στο πρωτάθλημα, ξέροντας όμως ότι ο άλλος είναι πολύ δυνατός και δεν μπορεί να το χτυπήσει στα ίσα, φέρνει παίχτες υποτίθεται εντυπωσιασμού. Τι εντυπωσιασμό τώρα, άλλος έρχεται ο Σουλτανή, αυτός είναι είχε χιαστούς. Άκου που σου λέω Κωστή, εμείς οι δύο και όλοι που ακούμε εδώ, ξέρουμε τι γίνεται. Οι κάτω όμως, τα πρόβατα δεν ξέρουν τι γίνεται. Ή μάλλον ξέρουν, αλλά δεν θέλουν να τα παραδεχτούν. Θα σου πω κάτι άλλο. Απλά το μόνο που φοβάμαι είναι ότι ξέρει τι γίνεται και προσπαθεί να χτυπήσει πολύ πιο δυνατά από πέρσι, αλλού, ναι. Απ' έξω. Αλλά και αυτό και εμείς δεν είμαστε... Δεν κοιμόμαστε όρθιοι. Εδώ και έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή αυτό το ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι αυτοί στο παρασκήνιο είναι δυνατοί. Αυτό πέρσι νομίζω το καταλάβατε. Έτσι. Ότι οπότε είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι. Γιατί η φετινή χρονιά θα είναι πολύ πιο δύσκολη από την περσινή. Εννοείται. Βάλουμε στις σκληρώσεις. Σε 600. Έγινε Μανόλο. Γεια σου Τσουκνίδα, φιλιά. Πάμε παρακάτω, 2310-287-888, εσείς μιλάτε, εμείς ακούμε, κληρώνουμε σήμερα καταπληκτικά 5 συλλεκτικά μπλουζάκια από το πάρτι μας, 20 χρόνια αθλητήρι, 1999-2019, από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη, διζαϊνάτα, μαύρα, σε υπέροχο στυλ και ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 180 ευρώ από τα Optic Stores Μανολόπουλος στην Άπολη. Είναι ο ένας που δεν εμφανίστηκε ποτέ το νούμερο 91 από την κλήρωση που κάναμε και τα κληρώνουμε σήμερα από αέρος. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλημέρα! Καλημέρα ζουμουσάκια! Στο βάθος! Σε ακούμε λίγο στο βάθος! Έλα πιο εδώ! Τώρα! Θα λίγο πιο κοντά. Τώρα φίλε καμπάνας!
Τώρα, φίλε, Λος Καμπάνας. Για πες. Λος Καμπανέιρο. Ναι. Σε ακούμε. Τίποτα, όλα καλά. Περιμένουμε την Παρασκευή εμείς εδώ πέρα. Είμαστε έτσι λίγο αναστατωμένοι για την Παρασκευή. Για την Παρασκευή, γιατί θα έρθει ο Τσούμπα Ακπομ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. It's coming home. Έρχεται ο Μποφίλου, έρχεται το τρίτο πόδι, έρχεται ο εκτελεστής, αυτός που ξάπλωσε το κορμί του για να εκτελέσει τον τελικό, έρχεται αυτός που του χρόνου, αν δεν βάλει 20 γκολ, εγώ θα φέρω την Μποφίλου στο στούντιο και θα της φυλάω το λαιμό. Λέω τώρα. Αυτό δεν είναι κακό. Κακό είναι να της αρέσει. Ή να μου αρέσει εμένα. Σιγά μη χαλάσω στοίχημα εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέγανε πέρσι, άστο, ακύρωσε το, δεν μπορεί. Πάει η ομάδα για double και αυτό είναι, δεν χαλάνε αυτά, δεν αλλάζουν, δεν αλλάζουν. Για πες Κωνσταντίνε, τι γίνεται. Τι περιμένουμε. Περιμένουμε πώς και πώς την Παρασκευή, φίλε. Μάλιστα. Θέλω βιντεάκια. Έτσι. Τα πάντα όλα. Ο Βροχή πριν τον τελικό τον είχε βάλει και είπε ζουμου σου και έβαλε γκολ. Έτσι. Θέλω υπογραφές, θέλω φωτογραφίες, βιντεάκια, διάφορα. Φορτώστε. Στείλτε πράγμα στον τοίχο. Στείλτε πράγμα. Τα πάντα όλα. Είναι ένα παιδί πάντως, ο Τσούμπα, που δεν ξεχνάει από πού πέρασε. Όχι. Δηλαδή, είδες, πήγε στην ομάδα, την ακαδημία που πρώτο έπαιξε. Πήγε στην Άρσεναλ, πάει στα στέκια του. Δηλαδή, είναι ένα παιδί. Το Σάββατο ήταν και σε άλλη ακαδημία. Αυτό ρε, παιδί μου. Δηλαδή, θα μπορούσε άνετα να είναι τώρα. Κάπου αλλού ρε παιδί μου, σε κάποιο ακριβό θέρετρο και να έχει το κορμί του να το λιάζει ο ήλιος, αλλά βλέπεις ότι δεν μένει. Είναι ανήσυχο παιδί. Μπράβο, μ' αρέσει. Σαν χαρακτήρας. Και οι διακοπές που ήταν εκεί που ήταν πολύ, πολύ ζέσταμα, πολύ προπόνηση. Ασταμάτητη προπόνηση. Δεν ξέρω αν είδατε και ο Βαρέλα. Έχει σημασία ένας παίκτης να ξεκινάει μόνος του πριν από τους υπόλοιπους. Έτσι τον είδατε. Το Βαρέλα ξεκίνησε ήδη. Όλοι όσοι πραγματικά έχουν τρέλα με τη δουλειά τους. Εντάξει, φροντίζουν και στον ελεύθερο χρόνο τους λίγο παραπάνω. Ειδικά όταν περνάνε λίγο τα χρόνια, μπράβο τους. Μπράβο τους. Αυτά λοιπόν. Έτσι, επαγγελματίες. Λόντον. Royal Fans of London. Θέλω ενημέρωση, Κωνσταντίνε, εκεί που θα έρθει ο εκτελεστής. Θα έρθει. Ένας από τους μπαμπάδες. Ένας από τους μπαμπάδες. One of the fathers. Εντάξει. Γεια σου Κώστα μου. Φιλιά αδερφέ μου. Να το διευκρινίσουμε για αυτούς που δεν κατάλαβαν. Ο Τσούμπα Ακπομ θα πάει στο σύνδεσμο Σούφου ΠΑΟΚ Λονδίνου. Στα παιδιά μας εκεί. Στα αδέρφια μας στο Λονδίνο που έχουν έναν συγκλονιστικό σύνδεσμο. Πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, και το διαπίστωσαν όσοι βρέθηκαν για το μάτς με την Τζέλση στο Λονδίνο. Τι έγινε εκεί, πραγματικό πανηγύρι. Πάρα πολύ ενεργά τα παιδιά. Πάμε γραμμές, θα μην περιμένετε. Καλημέρα σας. Τον προγιούτρο αδέρφια, τον προγιούτρο. Ζεύημο, φέλη και τρενούτκε. Γεια σου Γκόραν. Γεια σου Γκόραν, έλα τα γόρι μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έτσι. Γιατί ξεκινάει από έτσι, σήμερα. Από σήμερα. Όσοι δεν δουλεύαμε. Μια δευτερίλα έχει σήμερα στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, περαστικά στο Μένιο. Μένιο, γερός και δυνατός να είσαι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά, στην ομάδα που δίνουμε αίμα. Σε όσους δίνουμε αίμα, γιατί γλυκά το χρειάστηκα και εγώ για τον παπά μου που μπήκε και έκανε μια επέμβαση στο Ιπποκράτιο. Περαστικά, περαστικά. Ευχαριστώ αδερφιά, ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό το αίμα τελικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το καταλαβαίνεις την όταν ώρα που το χρειάζεσαι. Ακριβώς. Και σηκώνεις ένα τηλέφωνο, χρόνια πολλά Σοφάκι, να είσαι πάντα γερή. Ακριβώς. Και δυνατή, να χαίρεσαι την υπέροχη οικογένεια, να είσαι εκεί πάντα για να βοηθάς. Και τον Κωστή εκεί το πλυντήριο πάρα πολύ ευχαριστώ. Να πάει να δει τον παπά όσο δεν ήμουν εγώ εκεί. Έτσι, άρε φίλε. Τι να πω ρε παιδιά. Άρε φίλε, δηλαδή πόσο καμαρώνω ρε. Ρε Αποστολή, δηλαδή τι να πω. Τι να πω. Δεν είναι να πεις τίποτα. Είμαστε μια ομάδα ζούμου σου που δεν υπάρχει. Είμαστε όλοι αδέρφια και είμαστε ενωμένοι, αυτό που λέω πάντα. Και το λέω μέσα από την καρδιά, μόνο ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και το αποδεικνύει η μοίρα αυτό συνεχώς. Ακριβώς. Και μόνο ενωμένοι κάναμε κιόλας. Δηλαδή μπορούμε, είμαστε, ξέρεις τι, κάποτε λέγαμε μόνο ενωμένοι θα κάνουμε. Τώρα ήδη είμαστε σε μια κατάσταση, δεν το λέω για την ομάδα, έτσι, για το σύλλογο, για τη ραδιοφωνική παρέα. Γυρνώντας λίγο πίσω, μπορούμε να πούμε ήδη κάναμε. Χωρίς να σημαίνει ότι τελειώσαμε, έτσι. Απλά είναι ωραίο να βλέπεις ότι έχουμε κάνει ήδη πράγματα.
Έτσι, είτε πρόκειται για τον ντάμπλ, είτε πρόκειται για τις αιμοδοσίες, είτε πρόκειται για την οικογένεια που μεγαλώνει, για το σύλλογο που γιγαντώνεται, που, κάνει, που δημιουργεί αυτό νέα που παοκτσάκια. Αυτό που λέμε πάντα, τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα ακριβώς έρχονται. Ζήστε τα, ζήστε τα. Είναι ένα υπέροχο καλοκαίρι, υπέροχο, με τις δυσκολίες, με το ένα με το άλλο, αλλά δεν μας φεύγει από το μυαλό το ντάμπλ. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Όχι, φυσικά. Όχι, έτσι. Όχι, λοιπόν, δεν το διώχνω. Είναι δεν το... ένα μαγικό καλοκαίρι, έτσι. Μαγικό. Όσο κι αν θέλουν, Αποστόλη μου, όσο κι αν θέλουν κάποιοι, αυτό είναι σκεμμένο, είναι τακτική, είναι προγραμματισμένο, να ρίξουν λύθη, λες και η χρονιά του ντάμπελ είναι πριν από 52 χρόνια και είναι μόλις λίγες μέρες που έχει συμβεί αυτό, προσπαθούν να ρίξουν ένα πέπλο, να πούμε, αμνησίας, να το ξεχάσουν όλοι, να το ξεχάσουμε κι εμείς, εμείς κάθε μέρα θα μιλάμε για αυτό. Γιατί? Γιατί είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό που έγινε, κόντρα σε πολλά πράγματα. Φυσικά, και γιατί θα είναι οδηγός, και θα είναι οδηγός για αυτά που έρχονται. Θα κάνουμε τώρα δηλαδή αφιερώματα μνημόσυνα. Α, ξέρεις, πριν τόσα χρόνια είχα κερδίσει εκεί ή πριν τόσα χρόνια. Θα το λέμε συνέχεια γιατί είναι οδηγός για αυτό που έρχεται. Ξεκάθαρα. Αυτούς να λένε ότι θέλουν και καταρχήν, αδέρφια, μην τους ακούτε. Μην ασχολείστε μαζί τους καθόλου. Εμείς έχουμε να ασχοληθούμε. Έχουμε την ομάδα μας, ακριβώς, έχουμε την οικογένειά μας, ακριβώς, έχουμε το Ζουμουσού την οικογένειά μας. Είναι και αυτή η οικογένειά μας. Φυσικά. Και αποδεικνύεται καθημερινά, να το ξέρετε. Έτσι. Φιλιά πολλά σε όλους. Φιλιά, γεια σου Γκόραν. Και πάρα πολλά υγεία και δεν μας πέφτει με τίποτα και μόνο ενωμένοι. Μόνο ενωμένοι. Γεια σου Γκόραν. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Αυτό ακριβώς. Αφήστε τους να ασχολούνται αυτοί με εμάς. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω το καταλαβαίνετε, έτσι. Καταλαβαίνετε. Βλέπετε πώς, πώς υπάρχει συνέχεια το όνομα της ομάδας στα δικά τους σχόλια, στις δικές τους αναρτήσεις, στις δικές τους εκπομπές. Αυτό δηλώνει ένα άγχος, έτσι παρουσιάζεται ο φόβος τους πεντακάθαρα πλέον. Μαέστρο, πάμε διάλειμμα. Άλλη μία, ναι, ναι. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Καλημέρα, ρε Κώστα. Καλώς το παιδί, ρε. Ζουμουσού, ρε φίλε. Αδερφέ μου, ζουμουσού, ζούμε μεγάλες στιγμές. Τι ζούμε, τι ζούμε. Χρόνια πολλά για, για το μεγάλο αξίωμα αυτό που έχεις. Χρόνια καλά πολλά γενικότερα για όλους τους δικούς μου που είναι σουφού παραντάις, ο καθένας το δικό του σουφού. Σωστό. Δεν έχει μείνει ούτε ένας μπαμπάς, ούτε μπαμπάς, ούτε παππούδες, ούτε τι, όλοι είναι πάνω. Οπότε εντάξει, για αυτούς να πούμε με χαλάρεση αυτό που έλεγες πριν και για τον πόνο. Με χαλάει που δεν τους έχω εδώ να τους κάνω λίγο χουλιαμά, γιατί ο ένας ήταν Βάζελος, ο άλλος ήταν Αριανός. Εντάξει. Τι να πούμε, εντάξει, αυτά που είπες για τον πόνο, για τα νοσοκομεία, τα έχουμε περάσει και από τις δύο τις πλευρές. Σωματικές και ψυχικές, Κωστή μου. Εντάξει, είναι... Τρελαμένοι με την Παοκάρα, όλα είναι αυτό το καλοκαίρι φλού, θα είμαστε στην παραλία, θα έχουμε τα μοχίτο και τις φραπεδιές μας, τις εσπεσάρες και... και το μυαλό μας θα πετάει, να πούμε θα περνάνε οι γλάρι και θα λέμε, δεν θέλω να σπράιτω. Θα μοιάζουν όλοι με... Ρε εσύ, δεν σου φάνηκε ότι είχε και δύο κεφάλια. Οχτώ έχει, πια δύο. Αυτά είναι, αδερφέ μου. Αυτά. Δεν άκουσα. Ό,τι δίνεις είμαι μέσα. Βάλε, πες. Να βάλω. Όνομα και τηλέφωνο. Κινητό. Τα τρία τελευταία ψηφία θέλω, ναι. 64. Έλα. 064. Και πες μου και μικρό όνομα. Θέλεις. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Άλλη μια πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Για... Καλώς το παιδί, καλώς το ναι. Καλώς τον. Ο Κωνσταντίνος είμαι, για... ο Σεντορμαντίνας. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Έλα λίγο να σ' ακούω πιο καλά, κουνήσε λίγο το μαραφέτη αν είσαι με Hans Peter Pringle. Μ' ακούς τώρα. Πιο καλά, έλα. Τώρα σ' ακούμε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω. Μπορούμε να θεσπίσουμε μία μέρα μέχρι να αρχίσει ο ΠΑΟΚ και να τρελαθούμε δηλαδή. Να μου θεσπίσουμε μία μέρα που να λέμε μόνο ανέκδοτα. Βεβαίως, θα το κάνουμε αυτό. Το έχουμε κάνει και άλλες χρονιές. Δηλαδή να πούμε μία μέρα την εβδομάδα μέχρι να αρχίσει ο ΠΑΟΚ. Άκουσε, αρχίσει ο ΠΑΟΚ, τελείωσε, παιδιά, σταματάνε όλα. Κοίταξε. Ούτε ανέκδοτα, τίποτα. Θα το είχα κάνει, αλλά μας διασκεδάζουν οι κάτω με τις αναρτήσεις τους και τις κουβέντες για τον ΠΑΟΚ. Οπότε μας κλέβουν τη δουλειά, αδερφέ. Καλά, είναι γι' αυτό, ναι, προφανώς. Δηλαδή, επιστολή στην ΕΡΤ.
ο Ολυμπιακός, αυτός που είχε 8,2 εκατομμύρια συμφωνία, τσιγκλάει τώρα και λέει, γιατί δίνεις αυτόν το κουτί με τα γλυκά. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κάνει ζήλιες τώρα επειδή ήρθε η ώρα του ΠΑΟΚ. Ο πρωταθλητής, ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ, ο αίτητος πρωταθλητής, να πάρει τα χρήματα που δικαιούται, φίλε, γιατί είναι ένα προϊόν τόσο ελκυστικό. Κατάλαβες. Προχθές το Open είχε ανοίξει με τη σχέση του ΠΑΟΚ. Φυσικά. Φυσικά, φυσικά. Για έτσι. Να θυμούνται. Δηλαδή, όσοι λένε στην Αθήνα και δεν έχετε πάει πουθενά, εκεί θα το βλέπετε μέχρι να ακριβώς. Να το βλέπετε τελείως. Ευτυχώς πλέον υπάρχει, φίλε, το διαδίκτυο, γιατί κάποτε συνέβαινε κάτι και τέλος. Όποιος το είχε δει, το είχε δει, πέθαινε μαζί με το χρόνο, ενώ τώρα ξυστη κάνω, φίλε, ειδικά τώρα που δεν έχει αγώνες. Ένα κλικ, βάζω Fiesta, πάω και γεμίζει, φίλε, όλο μου το είναι. Παίρνω δύναμη για να αντιμετωπίσω άλλα πράγματα. Μου πεις, είσαι ρομαντικός. Ρομαντικός όσο δεν πάει, φίλε. Εγώ φορτίζω όλο μου τον εαυτό έτσι για να αντιμετωπίσω άλλα πράγματα. Κάντε το αυτό. Μπείτε να δείτε τι έγινε εκείνες τις μέρες. Χαρείτε το. Να πάρεις δύναμη. Ακριβώς. Δύναμη για την υπόλοιπη εβδομάδα. Ακριβώς. Δείτε τα γκολ μέσα στη χρονιά που μπήκανε. Δείτε πώς περάσαμε, γιατί είχαμε τόσο στη τζίτα όλος ο οργανισμός που. Ίσως δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν τότε, πηγαίνοντας τα κόκκινα. Απολαύστε το τώρα, πάρτε τον καφέ σας, έτσι, αράξτε τον μπαλκονάκι σας, όπου μπορεί ο καθένας, χαρείτε το, στην παραλία, τα παιδάκια να παίζουν μπροστά, τάκ το κινητό έτσι και πες να δεις λίγο τη φιέστα. Αυτά, ζήστε τις στιγμές, αυτό είναι που λέμε ζουμού σου, αδερφέ μου. Αυτό. Ωραία. Κωστή, βάλαμε για συγκλήρωση, 161, Κωνσταντίνος. Έγινε, Κωνσταντίνε. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, διάλειμμα γιατί έχουμε καθυστερήσει. Μαέστρο, ξαναλέω, κληρώνουμε 5 συλλεκτικά μπλουζάκια από το πάρτι μας, 20 χρόνια αθλητήριος, με ζου μου σου μπροστά και πίσω τις ημερομηνίες, τα 20 χρόνια κτλ. Και ένα γυαλί 180 ευρώ από τα Optic Stores Μανολόπουλος, συγκλονιστικό γυαλί. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπουκάρουμε, μπουκάρουμε! Καλημέρα σας, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε στο Λίμπερο, στους 107,4, πάμε στις 4 γραμμές, περιμένουν. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα καταπληκτικό γυαλί 180 ευρώ από τα Οπτικά Μανολόπουλος. Δεν ξεχνάτε και τα 5 μπλουζάκια που έχουμε από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη, από το πάρτι μας, συλλεκτικά 20 μπλουζάκια. Καλημέρα σας, ναι! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο, καλώς το ναι. Τι γίνεται, φίλε. Καλώς το ναι. Να υπενθυμίσω, ότι όσοι έχετε κερδίσει μπλουζάκι από την Λάρνακα, έρχεστε από αύριο και τα παραλαμβάνετε. Σήμερα πάω και τα παίρνω από το Ρετούς και από αύριο τα παραλαμβάνετε τα μπλουζάκια Λάρνακας. Σούφου Λάρνακα, ΠΑΟΚ. Καλημέρα λοιπόν, πάμε. Γράψτε λίγο τα δύο, να μην πάρουμε φορά και ξεχάσουμε. Ωραίος. Κωστή, ναι. Καταρχήν, ο πατέρας, για όσους το γνώρισαν, γιατί εγώ δεν το γνώρισα, ήμουν πολύ μικρός, τον έχασα. Είναι εγκυητική ζωής, ανυπολόγης αξίας, όσοι κάποιοι το έχουν και δεν το εκτιμάνε, ότι ξέρεις κάτι, είσαι στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, ότι κάπου θα κολλήσω ή θα μου δώσει μια συμβουλή, θα μου μεταφέρει την εμπειρία. Εγώ αυτό το βλέπω τώρα με το δικό μου το γιο που το χτίζω, χτίζω την εμπιστοσύνη, αυτή τη σχέση 20 χρόνια τώρα και με την κόρη μου φυσικά. Σωστό. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να λες ότι κάτι έπεισα κάπου επαγγελματικά έξω και έχω να ανοιγεί πατέρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ότι θα έρθει σαν να μπελαρούσε αρκετά να με τραβήξει, να με βγάλει. Σωστό, σωστό. Από εκεί που κόλλησα. Επίσης, θα πω τι μου λένε αυτοί που έχουν χάσει τον πατέρα τους. Και το λέμε σε αυτούς που ακόμα τον έχουν. Και ίσως να μην δίνουν σημασία, ή ίσως να είναι απομακρυσμένοι. Μιλήστε τους. Βάλτε τους στη ζωή σας. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι εφόσον έχετε παιδιά και οικογένεια, να είναι όλη μέρα εκεί. Αλλά μην τους απομακρύνετε. Αύριο, πόσες φορές έχω ακούσει, γιατί δεν εκμεταλλεύτηκα λίγο παραπάνω. Να του μιλήσω, να τον πλησιάσω. Ένα τηλέφωνο. Έρα ρε μπαμπά, τι κάνεις ρε πατέρα, μέσα στην αναμπομπούλα. Πήρα να δω τι κάνεις, πήρα να δω πώς είσαι. Είσαι καλά. Θα έρθω λίγο, έστω μια βολτίτσα την Κυριακή να σας δω. Δηλαδή, βρείτε λίγο χρόνο, γιατί έχω ακούσει από πάρα πολλούς, Τέλειο, τι έκανα. Τώρα που δεν τον έχω, να τον είχα για μισή ώρα να πάω να τον δω, να του πω δύο κουβέντες. Έτσι. Κωστή, μεταφέρουμε την εμπειρία μας και στα παιδιά μας και σε παιδιά φίλου και στα ανήψια μας. Καμιά φορά ενθουσιάζονται να κάνουν μια δουλειά οτιδήποτε και τους λέμε κοίταξε να είστε προσεκτικός, γιατί μου να χάσεις 5 χρόνια από τη ζωή σου και αυτά τα 5 χρόνια να βρεθείς και χρεωμένος και να φύγεις χρεωμένος στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή όταν δεν ακούνε κάποιοι, όταν ακούνε και γλιτώσεις κάποια λάθη από την εμπειρία, αυτά είναι και χρόνος και χρήμα.
Ακριβώς. Γιατί σίγουρα κάποιος έχει ζήσει παραπάνω και δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται. Το λέμε στους νεότερους. Που μπορεί να δυσανασχετούν. Έλα μωρό, ο πατέρας τώρα μου ζαλίζει το κεφάλι. Τα ξέρει όλα και κάνει και ράνε. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ο πατέρας, φίλε, είναι ένα από τα ελάχιστα πλάσματα στον κόσμο που σου δίνει τη συμβολή με ανιδιοτέλεια. Εννοείται, δεν θα θελήσει να σε ξεγελάσει, να σε προδώσει, να σε πουλήσει. Πρέπει να είναι ο ένας στο εκατομμύριο, δηλαδή, να είναι ο πατέρας παλιοχαρακτήρας να θέλει το κακό του παιδιού του. Αυτό 99,9% η συμβουλή που έρχεται από εκεί είναι φιλτραρισμένη με τόση αγάπη που πιθανότατα να είναι η σωστή, φίλε. Αλλά και λάθος να είναι η συμβουλή του πατέρα, αποκλείεται να έχει δόλιο σκοπό. Αποκλείεται να έχει δόλο. Θα σε συμβουλέψει όπως αυτός πιστεύει καλύτερα. Ακούστε λίγο τους μπαμπάδες σας, κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Για να τα αλλάξουμε τώρα λίγο, Κωστή. Εγώ βλέπω τώρα ότι στην ομάδα δουλεύουν, έρχεται και ο Σίλβα. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Οι καλοί παίχτες δύσκολα υπογράφουν. Βλέπετε τι τραβήξαμε πέρσι με τον Βέρμπλουμ. Φυσικά δεν θέλουμε να επαναληφθεί το ίδιο έργο. Ναι, πρέπει να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί να λέμε ότι εμείς μέχρι εκεί ανεβαίνουμε. Καλό να μας δώσει την απόφασή σου, γιατί αλλιώς θα ασχοληθούμε με άλλη περίπτωση. Και σίγουρα το κάνουμε, εμείς απλά λέμε την γνώμη μας. Γιατί ο χρόνος περνάει, όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει και την προετοιμασία ο παίκτης, είναι τόσο καλύτερα. Εγώ έχω εμπιστοσύνη πραγματικά αυτά που είδα τέλη Γενάρη με τον Μπράγκο, φίλε, ότι η ομάδα δεν είχε να φοβηθεί τίποτα. Και κάτι ακόμα για να γελάσει ο κόσμος, Κώστα, διακοπές με Βασόκ στο Πήλιο, τώρα διακοπές με TV, καναπέ και Τήλιο. Άλλο Πήλιο και άλλο Τήλιο. Ναι ρε φίλε. Φιλιά, γεια σας Δελάρα, γεια. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον. Τι κάνετε, είστε καλά. Δόξα τω, δεν είμαστε καλά. Σιγά μην είστε καλά. Για πες Παναγιώτη μου, για πες. Έλα, σε χάσαμε. Έλα. Σε χάσα στο βάθος. Έλα, τώρα, τώρα, τώρα. Ναι. Άλλος. Έπεσε. Καλημέρα σας, εσάς μιλάμε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το παιδί, καλώς το παιδί. Να πω το Στελάρα, φαντάσου να πας διακοπές με την αυρίσσο ένα Τήλιο. Εκεί να δεις έχει να γίνει. Οπότε κάνει και με το Τήλιο. Υπάρχει και η ποικιλία που λέγεται Τζίλιο, που είναι όταν τις έχεις φάει ρε παιδί μου, είσαι διαιτητής και σε έχουν δείρει, που πας μετά και πίνεις χαλαρά ένα τσαγάκι για να το συνειδητοποιήσεις, ας πούμε, ότι θα περιμένεις πολύ καιρό για να βρουν τους δράστες. Και αν τους βρουν δεν θα τους πιάσουν. Εντάξει. Υπάρχει τώρα που είπες για τις ποικιλίες, υπάρχει και η σταφίδα Σουλτανίνα. Μάλλον από αυτήν είναι και ο Σουλτανί, Σουλτανί, πώς το λένε αυτό να. Ναι, ναι, ναι. Σουλτανί. Ο οποίος είναι η πρώτη φορά χρονικά που έρχεται μεταγραφή και πανηγυρίζει εφημερίδα για το τι έκανε στην, όχι σε αυτή την ομάδα στην που είπε, προηγούμενη. Αλλά στην προηγούμενη. Δηλαδή, θα πούμε, είπα έπα ο Καναχινόν, τον Diego Armando Maradona. Έλα ρε φίλε, φοβερός ήταν στην Νάπολη, οι παπάδες. Στην Νάπολη, 25 γκολ τη χρονιά, 17 ασίς, 35 εμφανίσεις και τα λεπτά. Έτσι. Δεν έχει σημασία, παιδιά, ήταν, είναι σε καλή κατάσταση. Έτσι. Πόρτα. Στο νέο κλαμπ της πόλης, η Ζωζό Σαπουτζάκη, που το 1960 έκλεινε σπίτια, φίλε. Έσπαγε με το βυζί της καρύδια. Φανταστικό. Έτσι. Τα πάντα όλα τώρα. Προχθές που πέρασε κάποιος και του ήταν τόσο ακίνητη που πέρασε για πόρτα, δεν έχει σημασία. Όλοι είναι, έχουν ένα παρελθόν, παιδί μου. Εσένα πώς σου φαίνεται, Χρήστο Φραγκαντώνη, που κάνει επιστολές ο Ολυμπιακός, γιατί δίνετε τα λεφτά στον ΠΑΟΚ σαν ΕΡΤ? Μετά με συγκοσάγει και ειδικά αυτή η ομάδα, άντα με τίμια και στο σταυρό, με το σταυρό στο χέρι, έχει μάθει, άκουσες, δεν είναι μόνο λέει ότι γιατί παίρνει ο ΠΑΟΚ, είναι γιατί δεν κάνει πρόταση και για μας, λέει, που είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα. Ναι, ναι, γιατί αυτή, γιατί το γλυκό, γιατί δίνεις το γλυκό, γιατί το γλυκό σε αυτούς. Ναι, 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 είναι μοναχοφάιδες, λέει, μάθανε πάντα, όταν παίρνανε αυτοί τα 8,2 και οι υπόλοιποι με όρους ελεύθερης αγοράς που επικαλούνται τώρα έπαιρναν 3 εκατομμύρια, ήτανε καλά. Μια χαρά ήταν τότε. Αλλά βλέπεις ότι επειδή έχουν κάνει σύμπραξη πάντες και πραγματικά ντροπιαστική σύμπραξη που κάνουν οι συμπολίτες είναι ντροπιαστική. Σε χάνουμε, Χρήστο, σε χάνουμε. Δεν έχει σήμα. Σε χάσαμε. Σε χάσαμε, σε χάσαμε. Έπεσες. Εκεί που είπες για τους συμπολίτες έπεσες. Κατά σύμπτωση. Σε χάσαμε, σε χάσαμε. Δεν έχει σήμα. Πάμε.
Επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ τους έριξε. Όχι, Άκη, είπε για το συμπολίτη και έπεσε. Όχι, γιατί ο Παναγιώτης θα τα βάλει πάλι μαζί. Έλα, για πας, για πάμε. Λοιπόν, κάποτε πατέρας μου, έχει συγχωρηθεί εδώ και 10 χρόνια ακριβώς, με δύο πράγματα μου έλεγε. Καρπούζι και παίχτη, λέει, πριν τις 20 Ιουνίου δεν θα παίρνεις. Έτσι. Ναι. Και... δηλαδή, αν πάρεις μετά, αποκλείεται να βγει μάπα το καρπούζι. Εντάξει, άμα το φύτεψε το Μάιο μέσα. Ναι, σωστό. Περίμενε τον Αύγουστο, λοιπόν. Κοίταξε, καταρχήν είχε 40-50 χρόνια ποστάνει εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και τον φώναζα εγώ. Εσύ, αφού εμείς δεν τρώμε, γιατί τα βάζεις. Άκου μου που σου λέω, έρχονται δύσκολα χρόνια, μου λέει. Κάτι αυτό ξέρω. Το 80. Μάλιστα. Το 80 και το 90. Εμείς σπάνια πηγαίνουμε. Τώρα για να πηγαίνω εγώ για να παίρνω, ας πούμε, και να, απλά να πηγαίνω και στο μέρος, έτσι. Ναι. Γιατί ήξερε ότι είμαι φευγάτος μια ζωή, μια μπάλα, μια δουλειά, μια το ένα, μια το άλλο. Κάτι λοιπόν, ξέρω ο μπαμπάς, λοιπόν. Να είναι καλά εκεί που είναι. Για αυτά που λες, έτσι. Για αυτά που ναι, λες. Ναι. Λοιπόν, στο συμβόλαιο όταν τον πήραν του Βαρέα, ξέρεις τι τον είπαν. Στο συμβόλαιό σου μέσα, η Γάμπρια, που ξέρεις, του κάνανε τελειώσει. Τηλεφωνική. Και του λέει, αλλά εδώ πέρα. Και του λένε, ξέρεις, στο συμβόλαιο μέσα θα γράφει. Τρία πράγματα πρέπει να κάνεις. Το πρώτο, ή θα πας στην Νότιχαμ, ναι. Μετά από εδώ, ναι. Ή θα πας στο συμπολίτη, ναι. Και στο τέλος πριν φύγεις, όποτε πω εγώ θα φύγεις φυσικά. Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Θα ωραίες. Το κάνουμε ληστεία. Ωραίες προοπτικές. Θα φύγεις στο σπίτι σου έξω. Ωραίες ανοιχτό, έξω, όχι, θα έξω, κλέψεις έξω. Την παράσταση. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Μάλιστα. Τέλεια. Υπάρχει καλύτερο συμβόλαιο αυτό. Γι' αυτό ο Βαρέλα που έβαλε τη φωτογραφία, τι ωραία που φτιάχνει πίτσες. Γιατί αυτό έκανε πριν ασχοληθεί με την μπάλα, ήταν πιτσαδόρος ο άνθρωπος. Και επειδή συνάδηκε αυτό με τον double, πίτσα πάλι, ωε. Ωε, λέω εγώ. Άμα παίρναμε εμείς πέφτει με χιαστό, τι θα γινόταν, Ρίκο. Πέφτει με χιαστό, 32 και που έχει να παίξει και ένα χρόνο. Τι θα γινόταν, φίλε, θα αίμα και άμμος. Θα γινότανε γιατί. Και καλώς θα γινότανε, φίλε. Καλώς θα γινότανε. Εντάξει. Παίχτη και από την Νότιχαμ κιόλα. Έτσι. Δεν πειράζει. Από πού θα βλέπει πάει. Ο κόσμος. Φιλιά, Άκη, σε χαιρετώ. Πάμε, τελευταίος. Καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το ναι. Καλώς τον φιλάρετο. Έλα. Τώρα μου θύμισε με τα καρπούζια. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά της εποχής μας από τις παλιές εποχές. Ότι παίρναμε 5-6 καρπούζια και τα βάζαμε εκεί στην αυλή στο μπαλκόνι. Και δεν χρειαζότανε, κοροϊδεύαμε τους άλλους εκεί στην Ευρώπη που κόβανε μια φέτα καρπούζι και την αγοράζανε. Ναι. Και φτάσαμε και εμείς στο σημείο να κόβουμε μισό καρπούζι και να το αγοράζουμε. Ναι. Είναι αυτά που συμβαίνουν, έχουν, επειδή έρχονται σιγά σιγά, δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά έχουν τεράστια ποιοτική διαφορά. Η ζωή μας τα σημεία καλά. Των καιρών. Τα σημεία των καιρών. Για να το αναφέρουμε λίγο, ο πολιτής του καρπουζίου, ο Πλανώδιος, Αιγύπτος, και δεν το λέω καθόλου με υποτιμητικό τρόπο, έτσι, αυτή είναι η καταγωγή του και είναι και περήφανος στη γειτονιά μου και στο πατρικό μου, στην Τούμπα, που πάω και μου λέει, τι γίνεται Κωστή, καμιά τέτοια φανέλα θα μου φέρεις. Τέλος πάντων, του πήγα κάποια στιγμή μια φανέλα, να σου πω κάτι ρε αδερφή να γελάσεις. Λέω να μου πεις. Μπορείς να μου πεις γιατί ο κάθε χαρτογιακάς, να πούμε μορφωμένος, έρχεται και κτυπάει το καρπούζι για να το ακούσει. Λέω που να ξέρω. Τι καταλαβαίνετε ρε αδερβίστηδες που το χτυπάτε το καρπούζι. Ακούς κάτι, δηλαδή θα σου πει τίποτα. Το καρπούζι φαίνεται από το κοτσάνι αδερφέ και από τη ρίγα. Το χτυπάνε λέει και το ακούνε. Βάλε μου αυτό. Σου λέει κάτι, ακούς καμιά μελωδία ρε αδερβίση. Κατάλαβες. Αυτά έτσι, λοιπόν. Με το, το παίρνουν και το χτυπάνε, λέει και ακούνε. Τι ακούνε, ρε, φίλε, να πούμε. Τι καταλάβεις. Τέλος πάντων. Τέλος λοιπόν, πάντων. Θέλω να, αν μπορέσεις, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κάνει, να δούμε συνολικά για φέτος ναι. Όλα τα τμήματα, πόσα πρωταθλήματα και πόσα κύπελα. Βεβαίως. Να το δούμε. Εύκολο. Εύκολο. Είναι ένα... Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Όλα του εραστέχνη μέσα, γυναίκες, άντρες, αθλήματα, μικρά, μεγάλα, τα πάντα. Όλα. Αθρηστικά όλα. Μέσα σε μια χρονιά πόσα είναι. Εντάξει.
Όταν πάρα είναι πολλά. Τρεις χρονιές σερή, δεν το κρατάς εσύ το κύπελο. Κανονικά έτσι πρέπει. Ναι, κανονικά έτσι πρέπει. Αυτό, δηλαδή... Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό εδώ σε εμάς. Ναι. Άλλες χώρες ισχύει. Ξέρω, ας πούμε, στα Μουντιάλ ισχύει, στο Champions League ισχύει. Εδώ δεν ξέρω τι... Δεν ξέρω αν ισχύει. Οπότε αυτό. Αν συμβαίνει και αυτό, θα πρέπει να πάνε να φτιάξουν καινούριο. Εγώ δηλαδή. Έχω να πω ένα πριν κλείσουμε την εκπομπή. Εκείνο ναι. το τραπεζάκι που το ηρωνεύτηκαν γεμίζει σιγά σιγά. Νομίζω ή κάνω λάθος. Το τραπεζάκι, γεμίζει το τραπεζάκι, έτσι. Εκείνο το τραπεζάκι είναι σχεδόν τραπεζαρία τώρα. Άξι, έτσι. Αυτό μόνο έχουμε να πούμε. Ψάχνονται καλημέρα, ήδη να δουν τι άλλο έχει υποσχεθεί ο Πόντιος. Φιλιά πολλά, φιλιά. Και όλα θα πάνε τουλάχιστον δυσάρεστα για τους νοτιοεραβίτες. Φιλιά, φιλιά. Ζουμουσού, αυτό είναι ζουμουσού. Μαέστρο, όχι άλλες γραμμές, πρέπει να κάνω κληρώσεις. Δώσε μου λίγο πέντε νούμερα από το 1 μέχρι το 70. Μπαμ, μπαμ. Μπαμ, μπαμ. Πέντε νούμερα από το 1 μέχρι το 70. Δύο, ναι. 23. 31, ναι. 40. Και 66. Και ένα για να δώσω τα γυαλιά. 39. Τέλειος. Άστο να παίζει, άστο να παίζει. Αυτό είναι συνυφασμένο με τον double. Λοιπόν, Δημητράκης Γιάννης σε 109. Το νούμερό του. Είναι ο πρώτος που κερδίζει φανέλα. Θα σας πάρω για να μου πείτε μεγέθη. Ο 542 βάλαμε σκληρώσεις χωρίς ονοματεπώνυμο. Θα σε πάρουμε να μας πεις. Ή 542, δεν ξέρω. Έτσι το κάνουμε στη Σαλονίκη. Κανείς δεν μένει. Παπασίσης Ανδρέας 142. Ο τρίτος. Τώρα, Καρίστου ή Καριστού Γιάννα σε 508 το νούμερό σου. Καρίστου ή Καριστού, δεν ξέρω που πηγαίνει ο τόνος. Και εσύ στην κλήρωση, και μάλιστα μου έχεις γράψει και medium, πολύ ωραία. Και Χαρίση Χριστίνα σε 122. Επίσης μου έχει γράψει. Small, έχουμε small. Πρέπει να έχουμε και small. Πρέπει να έχουμε. Αυτά με τα μπλουζάκια. Πάω να δώσω το γυαλί. Πάω να δώσω το γυαλί. Γυαλιά, φωτεινή, γράβα ή γραβά. Δεν ξέρω που πάει ο τόνος. 6974 σε 872. Καλημέρα, φωτεινή. Μπλουζάκι, καλημέρα, Κωστή. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κωστή, καλημέρα. Ο Γιάννης από Τσομπελόκηπους. Καλημέρα στον Γιώργο του Χρηματόπουλου, τον Καραπιπέρι, τον Αντώνη. Γεια σου, Αφροδίτη. Γεια σου, Ασημίνα. Γεια σου, Πεκιαρίδη Ιωάννη. Γεια σου, Πετρόπολη Νίκο. Καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα, Κωστή Ζουμουσού. Ο Καραπιπέρι, ο Αντώνη. Καλημέρα, Κωστή Ζουμουσού. Λέμε τώρα και για πάντα. Γεια σου, Ιωάννη μου. Περάσαμε τέλεια στο πάρτι. Χαρήκαμε πολύ που σε γνωρίσαμε κοντά και εγώ και η οικογένειά μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πόσα άτομα είχαμε περίπου, λέει ο Γιάννης. Καμία τρακοσαριά ήταν, φίλε. Καμία τρακοσαριά ήταν. Φίλε, να ευχηθώ στον πατέρα μου χρόνια πολλά, λέει ο Γιάννης ο Κώστογλου, που χθες είχε γενέθλια. Βάλαμε στην κλήρωση. Λοιπόν, γεια σου, Βαγγέλη. Κωστή, καλημέρα. Για τα γυαλιά, αυτά που είδαμε στη θάλασσα. Κάει και το μαθάκι μας με αυτά που είδαμε στη θάλασσα. Ζούμου, σου λέμε και τον double, θα τον γλεντάμε. Ο Ευαντζήδης ο Ανέστης. Καλημέρα, Σιμίνα. Να σε καλά. Γεια σου, Ρία Δέδα. Τέλεια δώρα όπως πάντα. Γεια σου, Ρίκα Καραγιάννη. Βάλαμε για την κλήρωση. Γεια σου, Νίκη Λαβρεντιάδου. Καλημέρα, Κωστή. Καλή συνέχεια στο ΡΑΕ. Εκπομπή σου χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Να σε πάντα καλά. Γεια σου, Ιακιμίδη Θεόφιλε. Καλημέρα. Γεια σου, Αραμπατζή Σωτηρία. Γεια σου. Γεια σου, Σίμω. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω άλλα. Πρέπει να φύγω. Υπενθυμίζουμε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή καταπληκτικά πράγματα, υπέροχες γεύσεις. 705-750 τη Λιβεριά. Κλιμάρτ, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, 917-646 και ο ΣΕΣ Κώστας. Φοροπρόβλεψη, Βενιζέλου 50, 2250-02 και στο φοροπρόβλεψη.gr. Αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνετε για τα φορολογικά σας. Γιώργος Μουτσιάνας, θα σας ξαναπώ για τους αρακατσάνους, έτσι. Και βέβαια, Tenda Home, 430-011, υπέροχα πράγματα, καταπληκτικά στην Τέντα. 25 χρόνια εμπειρίας, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, Καλαμαριά, Πολύγνη, Καλλιδική. Σας φιλώ γλυκά, θα έρθουμε αύριο πάλι πρώτο Θεός. Ζουμου σου λέμε, έρχεται η Τρόικα. Bye, bye!